Καλησπέρα σας. Βράδυ τρίτης. Παρεμβάσεις στο Μπρουσέλ για κάτσε να έρθω να παρκάρω. Παιδιά, θα έρθω στη σωστή θέση. Ωραία. Λοιπόν, 12 μέρες πριν από τις κάλπες και περίπου έχουμε χάσει την μπάλα, διότι η πόλωση και η αντιπαράθεση είναι επιπαντός του επιστητού, εφόδης της ύλης, με κλιμακούμενη ένταση και έτσι θα πάει το πράγμα μέχρι την Κυριακή της κάλπης. Και το βράδυ της Κυριακής, όταν θα έχουμε το αποτέλεσμα, διότι κάθε πλευρά θα ερμηνεύει κατά το δοκούν το αποτέλεσμα. Διότι αν υπάρχει μεγάλη ήττα του ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία θα λέει παρετήσου, πήγε σπίτι σου, διότι είπες ότι είναι ψήφος εμπιστοσύνης. Χθες ο κύριος Τσίπρας το άλλαξε λιγάκι. Πάντως το είχε κάνει στις προηγούμενες ευρωεκλογές. Είχε πάει στον πρόεδρο της Δημοκρατίας την επομένη και είχε πει δεν, για να αποκατασταθεί η ομαλότητα πρέπει να φύγει η κυβέρνηση να πάμε σε εκλογές. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα λέει: παιδιά, ήταν μια δημοσκόπηση. Το δεύτερο ημίχρονο είναι σε εθνικές εκλογές. Όταν στηθούν οι εθνικές κάλπες, τότε θα αποφασίσουμε καλησπέρα στα δύο παιδιά. Θυμάσαι τις τελευταίες εκλογές που είχαμε. Την τελευταία φορά που είχαμε πάει στις κάλπες πριν από πολλά χρόνια, τέσσερα χρόνια. Τέσσερα χρόνια δεν πολλά. Πολλά χρόνια. Θυμάσαι τότε είχαμε υποθυμίες παιδιών, είχαμε αυτοκτονίες στους δρόμους, είχαμε καταστροφές. Πότε γίνονταν αυτό. Τότε, το 2015, το θυμάσαι. Ναι. Είχαμε. Τώρα τελειώσαμε. Ως απότοκο της κρίσης. Ναι, μπράβο. Τώρα είμαστε καλά. Όχι, τώρα δεν αυτοκτονούν τα παιδιά. Της Ελστάτ τύχνουν ότι δυστυχώς. Δεν αυτοκτονούν, ούτε άλλα... σκοτώνονται, ούτε υπάρχει μην πείνα. Μην μιλήσουμε τώρα για αυτά τα τραγικά πράγματα. Ούτε έχουμε μισθούς πείνας. Δεν έχουν εκλείψει δυστυχώς. Με 571.000 άνθρωποι που ζουν με 500 ευρώ. Το ΕΣΕ έδειξε ότι έχουμε ακόμα μισθούς πείνας, γι' αυτό και τα επιδόματα άλλωστε. Τελευταίο εντός έργο αντιπαράθεσης είναι το ΕΣΥ. Τα δημόσια νοσοκομεία. Άντε. Με αφορμή αυτό που είπε ο κύριος Μητσοτάκης, τασόμενος υπέρ της σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτών για τη διαχείριση των δημοσίων νοσοκομείων, ο ΣΥΡΙΖΑ λέει: να, ο Μητσοτάκης θέλει να παραδώσει τους ιδιώτες και στα συμφέροντα, στα επιχειρηματικά συμφέροντα, τα δημόσια νοσοκομεία. Έχει πάθει νέο φιλελεύθερο αμόκ και αποκαλύπτεται. Απαντά ο κύριος η Νέα Δημοκρατία ότι παιδιά, η κυρία Γεροβασίλη έχει κάνει χρυσές δουλειές. Η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας το λέει αυτό, με το ακτινοδιαγνωστικό κέντρο που διατηρεί στην Άρτα, αν δεν κάνω λάθος. Και εσύ που είσαι τώρα πάνω από 30 χρόνια, κύριε Βασίλη, είναι επειδή να κολλάσουν αυτά που λέτε, μην ξύνεστε στην τσίγκλιτσα του Τσοπάνη. Εσύ που είσαι πάνω από 30 χρόνων πρώτη φορά ακούς για σύμπραξη ιδιωτικού δημοσίου τομέα. Παρακαλώ, άστι ακούω εγώ, λέω ποιο είναι το πεδίο της αντιπαράθεσης. Ποιο πεδίο αντιπαράθεσης, μα δεν υπάρχει πεδίο αντιπαράθεσης. Μαζί με τα μέτρα, κάθε φορά. Κύριε Καρχημάκη, ένα λεπτό, κάντε όλοι υπομονή, είσαστε πολύ, έχω πως όλους σας. Λοιπόν, μαζί με το ΕΚΑΣ που ανοίγει ο κύριος Τσακαλώτος ότι θα επανέλθει. Ποιο ΕΚΑΣ, όχι ακριβώς το ΕΚΑΣ. Είπε το. Είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο. Μόνο μαζί του δεν είπα το ΕΚΑΣ. Αλλά πιο στοχευμένο. Ένα περίπου σαν ΕΚΑΣ. Με μια διαφορετική μορφή, πιο στοχευμένο. Πιο στοχευμένο. Όχι. Έτσι ακριβώς. Η ερώτηση του Παπαδάκη το πρωί ήταν, δηλαδή υπάρχει ενδεχόμενο να ξαναέρθει το ΕΚΑΣ. Και λέει, ναι, με εκεί, σα είδα. Και λέει, ναι. Αλλά με μια διαφορετική μορφή, πιο στοχευμένη. Αλλά ναι, ήταν η πρώτη λέξη που είπε ο κύριος Ευκλήδης μαζί με τη Σκάλετ Γιόχανσον. Αυτό το είπε off camera. Πάμε να κερδίσουμε χρόνο τις ερωτήσεις σας στους προσκεκλημένους μας. Ο κύριος Κώστας Μαρτίνης. Απλώς να πούμε ότι άλλαξαν. Αυτό που είπες χθες έγινε. Έγιναν αυτά έτσι. Από 18 σε 24 ισχύουν. Ένα πενιντάρικο. Και για έκτακτες οφειλές, 36. Αυτά είναι τα γνωστά. Άλλαξε λίγο και ο ΦΠΑ στον καφέ. Στο σούπερ και τον παίρνουμε με 13. Στο καφενείο το παίρνουμε 24. Ναι. Τώρα, η σημασία, αυτό που θέλω να τονίσουμε στους τηλεθεατές μας, γιατί είναι σημαντικό, είναι ότι όλες αυτές οι ρυθμίσεις που ανακοινώθηκαν με τόσο καλαντομία τελειώνουν 36 η ρύθμιση της εφορίας. 30 Σεπτεμβρίου τελειώνει η ρύθμιση για τα ασφαλιστικά ταμεία. 30 Δεκεμβρίου τελειώνει η ρύθμιση τον εξοδικαστικό μηχανισμό και 30 Δεκεμβρίου τελειώνει και λες η πρώτη κατοικία. Αυτά όχι να τα ξέρουν. Είναι συγκεκριμένη, όχι βραχία, είναι συγκεκριμένη ισχύω. Η ΔΕ ρύθμιση για την πρώτη κατοικία που δεν ξεκίνησε ακόμα τελειώνει 31 Δεκεμβρίου. Έτσι, όποιος νομίζει ότι μπορεί να σώσει, που δεν θα μπορέσουν πολύ και δεν τον ανοίγουν την πλατφόρμα επίτηδες, γιατί άμα ανοίξουν την πλατφόρμα θα καταλάβουν οι δανειολήπτες πόσοι λίγοι εντάσσονται στο μηχανισμό, αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Όσοι μπορούν μέχρι 30 Δεκεμβρίου. Όλες αυτές οι ρυθμίσεις που ανακοινώθηκαν σήμερα έχουν συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης. Η πρώτη που λήγει είναι η ρύθμιση για την εφορία 30 Ιουνίου. Μάλιστα. Εγώ να γενικολογήσω λίγο τώρα, να πω ότι λόγω ότι μακράς θητείας αυτόν τον τόπο στην παραδοξότητα έχει γίνει σχεδόν σαν κανονικότητα. Λοιπόν, εγώ πίσω από αυτά τα οποία λέει ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας για την άποψή του για το πώς σήμερα στα νοσοκομεία, χθες για το 7ωρο κτλ. Βλέπω και αυτά που, και τις απαντήσεις που του δίνει η κυβέρνηση, τις αντιδράσεις, βλέπω μια ενδιαφέρουσα πολιτική αντιπαράθεση. Με βάση
τη ιδεολογία των δύο κομμάτων, τις απόψεις του και τη θεωρώ και πολύ χρήσιμη, διότι ο κόσμος έχει και αυτό στην άποψή του, ακούει τι του λένε τα κόμματα και με βάση, βγάζει το δικό του συμπέρασμα με βάση αυτά που ακούει και πάει και ψηφίζει. Δεν είναι κακό. Απλά εμείς αυτή την κανονικότητα, την οποία εγώ θεωρώ κανονικότητα, το θεωρούμε παράδοξο. Και το αντιμετωπίζουμε πάντοτε από τη σκοπιά της κλειδαρότρυπας, της μικροπολιτικής και όλα αυτά. Αυτά που ακούει. Λοιπόν, λέω ψυχραιμία, χαλαρά. Σύμφωνα. Ακούστε τι έχουν να σας πούνε οι πολιτικοί αρχηγοί. Είναι οι προτάσεις τους, είναι οι θέσεις τους για το πώς θα πάμε παρακάτω, πώς θα αντιμετωπίσουμε σοβαρά προβλήματα όπως είναι για παράδειγμα η κατάσταση στα νοσοκομεία, πώς θα αντιμετωπίσουμε σοβαρά προβλήματα όπως είναι για παράδειγμα η εργατική νομοθεσία. Όλα αυτά είναι σοβαρά, να τα ακούσει ο κόσμος και με βάση αυτά να πάει να διαμορφώσει την ψήφο. Απλά πράγματα. Δεν χρειάζεται εδώ εμείς να γινόμαστε ούτε αυτό που παρουσίασε χθες. Βασιλικότερη του Βασιλέως, ούτε. Για τη σύμβαση επταήμερης εργασίας στην ΤΕΝΟΣΕ, το πήγε και στη Βουλή σήμερα. Παντού υπάρχουν. Και είμαι παιδιά, πώς δουλεύουν. Να σας δώσω και αυτό, γιατί. Σε όλες τις προεκλογικές περιόδους λένε ψέματα οι πολιτικοί. Λένε υπερβολές. Όπως και εμείς όταν κάνουμε καμάκι στον μπαρ, λέμε υπερβολές. Ή εμείς τα αντιμετωπίζουμε μετά ως δημοσιογράφοι με έναν υπερβολικό τρόπο. Το ίδιο πράγμα είναι. Το ίδιο πράγμα είναι. Όπως και ο άλλος που πάει στο γήπεδο, ο φίλαθλος λέει για την ομαδάρα κτλ. Υπερβολές υπάρχουν. Είναι η πρώτη φορά που το ψέμα φεύγει από το στόμα του πολιτικού του ενός και το βάζει στο στόμα του άλλου. Αυτό ζούμε σήμερα. Δεν ζούμε υπερβολές και καλά λόγια και ωραία οράματα. Τα ακούμε συχνά. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία που παίρνουμε το ψέμα και το βγάζουμε από το στόμα του αντιπάλου μας. Είπε, λέει, για τις 7 μέρες. Ναι, το παίρνουν, το βάζουν και το βγάζουν από εκεί. Πάλι μικροπολιτική κάτσες. Είναι πολύ απλό. Ούτε για ιδιωτικοποίηση νοσοκομείων μίλησε ο Μητσοτάκης, ούτε για 7 μέρες δουλειά μίλησε ο Μητσοτάκης, αλλά κάθε φορά ο ψεύτης, επειδή πια τα δικά του ψέματα δεν φτάνουν. Καλησπέρα. Όπως δεν το βλέπει κανείς. Για πάμε τώρα. Ο κύριος Κώστας Παυλίδης, βουλευτής κερκίδας του ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα κύριε Παυλίδη. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Ο κύριος Κώστας Μιχαλίτσης, υποψήφιος ευρωβουλευτής με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Καλησπέρα κύριε Μιχαλίτση. Η κυρία Σοφία Βούλτεψη, βουλευτή Β' Αθήνα τη Νέα Δημοκρατία. Καλησπέρα σας. Ο κύριος Μιχαλής Καρχημάκης, υποψήφιος βουλευτής του Κινάλ στη Β' Αθήνα στον δυτικό τομέα. Καλησπέρα κύριε Καρχημάκη. Ο κύριος Στάκη Διαμαντόπουλος, υποψήφιος βουλευτής της Ενώσεως Κεντρών στον νότιο τομέα τη Β' Αθήνα. Και ο κύριος Θόδωρος Τσίκας, υποψήφιος ευρωβουλευτής του Ποταμιού. Καλησπέρα και σε εσάς, κύριε Τσίκα. Γεια σας, κύριε Παυλίδη. Πάμε λοιπόν τώρα, κύριε Παυλίδη. Εδώ πιάνω με αυτό που είπε ο κύριος Χρήστος. Σας κατηγορεί, το λέει ο κύριος Μητσοτάκης, το είπε και το πρωί στη συνέντευξή του στο ΣΚΑΙ. Λέει, έχουν στήσει μια φάμπρικα και ό,τι λέω το παίρνουν, το αλλάζουν, το πειράζουν, το αλλοιώνουν και μου το χρεώνουν προκειμένου να παραπλανήσουν τον κόσμο. Το εφταήμερο, δεν είπα ποτέ για εφταήμερη εργασία, μίλησα για εφταήμερη λειτουργία επιχειρήσεων, το έχουν υπογράψει πρώτοι. Στις απόψε έχει γίνει μεγάλος καυγάς για αυτό που είπε για τη δυνατότητα σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτών προκειμένου τα δημόσια νοσοκομεία να λειτουργούν καλύτερα. Και λέει η Νέα Δημοκρατία ότι ρε παιδιά, εδώ διώχνουν κόσμο, βλέπε υπόθεση Γεροβασίλη, λέει η Νέα Δημοκρατία, διώχνουν κόσμο και τους στέλνουν σε διαγνωστικά κέντρα ημετέρων για να κάνουν χρυσές δουλειές. Σας πείραξε που εγώ είπα να κάτσει το δημόσιο με τους ιδιώτες να λειτουργήσουν μαζί τα δημόσια νοσοκομεία, γιατί συμβαίνει και αλλού σε προηγμένες χώρες. Εγώ είδα σήμερα και χθες στην δημοσιογραφία ότι υπήρξε μια διάψευση ότι δεν υποστήριξε το πέντε αποχωρήσεις προς μία πρόσληψη ο κύριος Μητσοτάκης. Ναι. Νομίζω ότι η κάμερα τα καταγράφει, τα βίντεο υπάρχουν, τα άρθρα υπάρχουν, οι συνεντεύξεις υπάρχουν. Να είμαστε ξεκάθαροι. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει υποστηρίξει ότι είναι ο παδός. Να σας πω, ο κύριος Μητσοτάκης έχει υποστηρίξει. Τους παρουσιάζεται σαν. Ωραία, σε αυτό απαντώ ακριβώς. Σαν πληγή του Φαραώ. Όχι, δεν υπάρχουν πληγές του Φαραώ. Είναι πολιτικές αντιλήψεις. Και καλά κάνει ο κ. Μητσοτάκης και αφήνει την πολιτική κλειδαρότρυπα και μιλάει για την πραγματική του πολιτική αντίληψη. Η πολιτική του αντίληψη είναι αυτή που έχει δηλώσει επανειλημμένος και αυτός και ο κ. Κυρανάκης και η κυρία Σπυράκη, ότι εμείς δεν είμαστε υπέρ του ένα προς ένα, μία αποχώρηση προς μία πρόσληψη στο δημόσιο, αλλά πέντε αποχωρήσεις προς μία πρόσληψη. Αυτό είναι μια βαθιά μνημονική. Θα απαντήσω και σε αυτό. Για την εφταήμερη εργασία ή όχι. Δεν
μιλάμε για την 7ήμερη λειτουργία μιας επιχείρησης. Δεν θα ανακαλύψουν την Αμερική το 2019. Για να σας είπα ότι εσείς το έχετε υπογράψει. Αφήστε μας πω. Πρώτον. Όσον αφορά τον Παπαστράτο, δεν υπογράφουμε εμείς, ούτε εγκρίνουμε επιχειρησιακές συμβάσεις. Αυτές είναι διμερείς πράξεις. Καθόλου είναι διμερείς πράξεις και τίποτα άλλο. Αφήστε με, κύριε Βούλτερ, να ξέρω καλύτερα. Αφήστε με καλύτερα να ξέρω. Αφήστε με καλύτερα να ξέρω. Το έχει απαντήσει η κυρία Αξιόπουλου στην Βουλή. Το έχει κατατίθεται στη Βουλή και τίποτα άλλο. Πρώτον. Κατατίθεται στη Βουλή και καμία έγκριση. Το είπε η κυρία Αξιόπουλου. Δεύτερον. Πάντα, κυρία Βούλτερ, αφήστε από το σύνδρομο πλέον που σα κατατρέχει. Σα ακούω στη Βουλή να παρεμβαίνετε. Σα ακούω και εδώ παρεμβαίνετε. Δεν μπορεί να κοιμόμαστε και μαζί. Δεν γίνεται να κοιμόμαστε και μαζί. Αφήστε μα να ολοκληρώσουμε την πρότασή μα. Εξηγώ λοιπόν. Θα το απαντήσετε. Λέω πράγματα που δεν ισχύουν. Η κυρία Αξιόπουλου λέει πράγματα που δεν ισχύει. Άρα ο μόνο που έχει δίκιο είστε εσεί από το τραπέζι. Ωραία, λοιπόν. Προχωράω λοιπόν παρακάτω. Δεν θα ανακαλύψουν την Αμερική. Η 7ήμερη λειτουργία επιχειρήσεων υπάρχουν. Τα μέσα μαζική ενημέρωση. 7ήμερο δουλεύουν από την ίδρυσή τους μέχρι σήμερα. Ναι. Τα μέσα μεταφοράς το ίδιο. Τα νοσοκομεία και τα ιδιωτικά, ιδιωτικές κλινικές, 7ήμερο δουλεύουν. Δεν ανακαλύπτουν την Αμερική. Θεσμικό πλαίσιο για να καλύπτει την 7ήμερη λειτουργία επιχειρήσεων πάντα υπήρχε. Όποιος δημοσιογράφος δουλεύει σε μια εταιρεία, σε ένα σταθμό που ο σταθμός δουλεύει επί 7 μέρες λειτουργεί, στην εργασία του θα έχει φυσικά ή οποιοδήποτε άλλο στο εργοστάσιο τα ωράρια του, το ρεπό του, το πενθήμερό του, τι 40 ώρες εργασίας, την υπερορία του. Αυτό το θεσμικό πλαίσιο υπάρχει. Μα ο κύριος Μητσοτάκης, όταν ανέφερε ότι αλλάζει. Αυτό ακριβώς λέω. Είναι να παραδώσει τα δημόσια νοσοκομεία κύριος... σε συμφέροντα. Ωραία, θα σας πω λοιπόν. Όταν ο κύριος Μητσοτάκης μιλάει και λέει για 7ήμερη, ότι το πενθήμερο θα επιμηκύνεται, μιλάμε για ένα νέο εργασιακό περιβάλλον που το πενθήμερο γίνεται 7ήμερο, αυτό ακριβώς είπε, δεν όρισε αν είναι εργασία λειτουργία, για να είμαι και ακριβοδίκαιος, είπε το πενθήμερο γίνεται 7ήμερο. Αυτό όμως υπήρχε πάντα. Το ότι σήμερα μιλάει για ένα νέο περιβάλλον όπου το πενθήμερο γίνεται 7ήμερο, άρα πρέπει να μπούμε σε μια λογική με καλύτερες απολαβές, αν συμφωνήσουν και οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες, να έχουν καλύτερες απολαβές και διευρυμένα ενισχυμένα δικαιώματα, προφανώς εννοούσε την εργασία. Γιατί η λειτουργία 7ήμερη που το θεσμικό πλαίσιο είναι υπερθήμερο υπήρχε πάντα. Δεν συζητάμε κάτι καινούριο. Το καινούριο είναι αυτό. Είπα, ότι θέλει να επεκτείνει το χώρο της εργασίας στο 7ήμερο. Επίσης το 8ωρο με αντίστοιχο τρόπο. Παρακαλώ. Παρακαλώ πολύ. Υπάρχει στην Πάτρα μια μεγάλη βιομηχανία. Ναι. Η οποία παράγει πορτοκαλάδες. Η πορτοκαλάδες ξαφνικά κλείνει μια μεγάλη συμφωνία τώρα για την Σαουδική Αραβία. Και έρχεται και το καλοκαίρι και ξαφνικά αυξάνονται οι παραγγελίες πολύ. Θέλει λοιπόν ο ιδιοκτήτης αυτής της βιομηχανίας να λειτουργήσει και την Κυριακή. Έρχεται όμως ο κόκκινος δήμαρχος και λέει: όχι, ο νόμος μου δίνει το δικαίωμα, δεν θα δουλέψεις. Και λέει ο άνθρωπος: αν δούλευα και 7 μέρες, αν μου επέτρεπες να δουλέψεις 7 μέρες, και λεφτά θα έπαιρνε το κράτος από φόρους, και οι εργαζόμενοι θα έπαιρνε λεφτά, και η κοινωνία θα έχει λεφτά να ξοδέψει. Υπάρχουν λοιπόν πλαίσια που απαγορεύουν. Που αντικειμενικά από ό,τι φύση τους δουλεύουν 7 μέρες. Ναι, αλλά υπάρχουν και αυτά που απαγορεύουν. Έρχεται λοιπόν ο Μητσοτάκης και λέει: δεν θα ορίζω εγώ ποιος θα δουλεύει 7 μέρες. Θα καθορίζουν οι εργαζόμενοι με την επιχείρηση. Και τα διευρυμένα δικαιώματα, σε τι αφορούν τα διευρυμένα δικαιώματα, αν μιλάμε μόνο για το γεγονός ότι θα λειτουργεί σε 7 μέρες επιχείρηση, αν η εργασία θα λειτουργεί με το δημοτικό που υπάρχει σήμερα. Εκεί μπήκε το παράδειγμα του Παπαστράτου. Ότι στον Παπαστράτου. Και τώρα γιατί δεν σας πείραξε όταν αυτό επετεύχθη στην Παπαστράτο, α πούμε. Αυτό. Εκεί διαφωνία μας δεν είναι μια επιχείρηση. Ένα λεπτό είπατε, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αυτή ήταν μια διμερής συμφωνία μεταξύ της εργοδοσίας και των εργαζομένων. Συνεπώς, γιατί μην έχετε την εξόδου. Μα η έσταση δεν έχει να κάνει με την 7ήμερη ή όχι λειτουργία της επιχείρησης. Γιατί αυτό υπάρχει καθεστώς που το καθορίζει. Με την 7ήμερη ή όχι εργασία. Σαπέστατα. Σαπέστατα. Καταρχήν αυτό. Ότι θα έρθει ο Μητσοτάκης να σας πει αύριο το πρωί και θα πει παιδιά δουλεύουν όλοι 7 μέρες. Θα δουλεύουν 7 μέρες. Θέλετε να πείτε αυτό. Ότι υπάρχει άνθρωπος που θα πει στην εποχή μας ότι θα δουλεύουν οι εργαζόμενοι 7 μέρες, πάνω από 8 ώρες, φυσικά πάνω από 40 ώρες εβδομαδιαίων. Ο κύριος Βέμπερ τα λέει, ο κύριος Όρμπαν τα λέει. Είπε ο Όρμπαν ότι θα δουλεύουν 7 μέρες. Έχουμε και εμείς. Τι ψεύτες εσείς, τι ψεύτες. Μιλάει για ψεύτες σε υπερορίες. Ο κύριος Όρμπαν έχει στο πρόγραμμά του και το έχει ψηφίσει. Ο κύριος Όρμπαν. Παρακολουθείτε, κυρία Βούλτεψη, τον Ευρωπαϊκό Διάλογο. Παρακολουθείτε τον Ευρωπαϊκό Διάλογο. Αν παρακολουθήσετε τον Ευρωπαϊκό Διάλογο, θα βλέπετε ότι υπάρχει μια μεγάλη κατηγορία, μια μεγάλη κατηγορία στην πολιτική. Τι λέτε, κύριε, δεν υπάρχουν 7 μέρες εργασίας. Ακούστε με ένα λεπτό. Μα δεν υπάρχουν 7 μέρες εργασίας. Έχετε ακούσει για
τον κύριο Όρμπαν για την κατάργηση του 8ωρου. Ποτέ, όχι, ποτέ δεν έχει. Μα έχει ψηφιστεί, είναι νόμος. Τι λέτε, κύριε, αυτό. Δεν το γνωρίζετε καν. Εντάξει, προφανώς. Όχι, Παναγία μου. Λείπει ενημέρωση. Όχι, εσάς λείπει η ενημέρωση, μάλλον, για να μην πω κάτι άλλο. Κατά περίπτωση, ψήφισε στην Ουγγαρία ο κύριο Όρμπαν την κατάργηση του 8ωρου, κυρίως στον χώρο τη μεταφορά και τι απλήρωτε περιορίε για δύο χρόνια. Κύριε, σα παρακαλώ, αυτό είναι οι συμβάσει που γίνονται. Δεν έχει απαντήσει ο κύριο Παυλίδη στο ερώτημα ότι ο κύριο Μητσοτάκη θέλει να δώσει τα δημόσια νοσοκομεία στου επιχειρηματίε. Και στα σκοτεινά θα απαντήσει αυτό. Δεν το απαντήσει αυτό. Είναι μια δημοκρατία. Ρωτήστε την κυρία Βασίλη τι δουλειές έχει κάνει. Κοιτάξτε, και με σήμερα, το διαγνωστικό. Και σήμερα. Η κυρία Βασίλη απαντάει και απειλεί προφανώς και μιλάει για ποινικά κολάσιμες, κολάσιμους ισχυρισμούς και του λέει μην ξέρει. Και Παυλόπουλε, και σήμερα. Υπάρχει ο ιδιωτικός τομέας στην υγεία, ο οποίος λειτουργεί και συμπληρωματικά απέναντι στο δημόσιο τομέα. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν δεν έχει ένα αξιονικό το νοσοκομείο πρέπει να πάει έξω ή και αν έχει αξιονικό το νοσοκομείο. Μπορώ να επιλέξω με βάση τον ΙΟΠΗ και την ασφάλισή μου να πάω έξω. Τότε γιατί ούτε πάνε να καλύπτουν την Αμερική. Γιατί είναι αμόκ του κυρίου Μητσοτάκη. Αυτό υπάρχει. Η ομολογία του κρεφού σχεδίου του. Παρακαλώ, συγγνώμη. Πιστέψτε με, κατανόησα απόλυτα. Παρακαλώ, με συγχωρείτε πολύ. Θα απαντήσω λοιπόν. Παρακαλώ. Όταν όμως μιλάει κάποιος πολιτικός στρατηγός και μιλάει και λέει μείωση των δαπανών και η μείωση των δαπανών από την πορεία του μέχρι τώρα είναι μείωση προσωπικού. Γιατί στα νοσοκομεία, για παράδειγμα και στην παιδεία, μειώθηκε το προσωπικό. Μειώθηκε τα λειτουργικά κόστη. Αυτά που δίνει δηλαδή επιχορήγηση που δίνει το κράτος για να λειτουργήσει τα νοσοκομεία. Όταν λοιπόν ένα νοσοκομείο μειώνει τα έσοδά του από τον κρατικό προϋπολογισμό πρώτον και μειώνει το προσωπικό του, σαφέστατα οι υπηρεσίες του υπολειτουργούν, υποστελεχώνεται. Άρα λοιπόν με αυτή την έννοια, οι υπηρεσίες οι οποίες θα μπορούσε να παρέχει το νοσοκομείο και να τις πληρώνει οι οποίοι και να τις καλύπτει οι οποίοι και γίνονται έξω, αυτές προσανατολίζονται στον εξωτερικό ιδιωτικό χώρο. Αυτό ακριβώς συζητάμε, δεν συζητάμε κάτι άλλο. Όταν υπάρχει μια συνειδητή πολιτική υποβάθμιση των νοσοκομείων, εμείς στην Κέρκυρα για παράδειγμα είχαμε μηχανήματα τα οποία παραμείναν στο υπόγειο και τα βρήκε νέα διοίκηση. Πόσο αυξήθηκαν οι δαπάνες στην υγεία τον τελευταίο χρόνο, κύριε? Πόσο αυξήθηκαν οι δαπάνες στη δημόσια υγεία τον τελευταίο χρόνο? Ο δείκτης αύξησης των δαπανών ή όχι δεν είναι δείκτης που ορίζει από μόνο του το κάτι. Όχι, με συγχωρείτε. Έχει να κάνει με το πόσο αναβαθμίζεις ή όχι τη δημόσια υγεία σου. Με το πόσο επενδύει σε αυτή. Εάν έχουν μειωθεί οι δαπάνες και υπάρχει και η σπουδή να στέλνονται, να στέλνεται ο κόσμος σε ιδιωτικά κέντρα, εγώ δεν ξέρω τι λέει η Νέα Δημοκρατία. Ας το απαντήσει, ας το αποδείξει τη Νέα Δημοκρατία και ας το απαντήσει η κυρία Γεροβασίλη. Αν όμως έχει μειωθεί κατά δις η δαπάνη στη δημόσια υγεία, σημαίνει ότι δεν επενδύουμε και πολύ σε αυτή. Καταρχήν, οι δαπάνες στη δημόσια υγεία μπήκαν και αυτές στον προϋπολογισμό των κοφτών των δημοσίων δαπανών. Άρα, αν υπήρξε μια παρακολούθηση, όχι. Γιατί το εργασιακό κόστος, το μισθολογικό κόστος στα νοσοκομεία αυξήθηκε γιατί είχαμε 18.000 προσλήψεις πέρσι επικουρικού και ιδιωτικού προσωπικού. Έτσι κι αλλιώς. Στην υγεία, στην δημόσια υγεία. Όχι φυσικά, στην προϋπολογισμό. Όχι φυσικά. Λοιπόν, πάμε τώρα στην κυρία Βούλτεψη. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι ειλικρινά. Θα σας ρωτήσω και το ρωτώ με καλή πρόθεση. Αυτό γιατί θα πάνε στην υγεία εδώ. Στις μισές σας παρεμβάσεις, να μην πω σε όλες, τους ιδιώτες τους έχετε εδώ. Λες και πρέπει να αποδείξετε κάπου ή να μας υπενθυμίσετε ότι είστε υπέρ της ιδιωτικής οικονομίας. Και θέλω να πω το εξής. Μήπως φοβίζετε τον κόσμο? Μήπως δίνετε λαβές στην κυβέρνηση και σας εγκαλούν ότι πάτε να εγκαταστήσετε τους ιδιώτες οριζόντια στη λειτουργία του κράτους? Μάλιστα, αυτό είναι το ένα. Ναι. Και το άλλο είναι, δεν έχω καταλάβει αν έχετε θέση και ποια θέση έχετε για τη 13η σύνταξη. Ο κύριος Γεωργιάδης εχθές στον Αντένα έλεγε φυσικά και δεν μας δεσμεύουν τα μέτρα του κύριου Τσίπρα. Ο κύριος Βορύδης έλεγε στη δημόσια τηλεόραση λίγη ώρα αργότερα μα ήμουνα στη σύσκεψη μας δεσμεύουν. Και ο κύριος Χατζηδάκης εδώ ήταν σε αυτό το τραπέζι, έλεγε εμείς πάμε για παραπάνω. Θα αποφασίσετε? Λοιπόν, δεν θα σας απαντήσω. Μη μου απαντήσεις. Πώς σας φαίνεται αυτό? Εγώ δεν έχω έρθει εδώ, κύριε Παυλόπουλε, για να ψάχνω να βρω τι είπε κάθε βουλευτής και κάθε στέλεχος. Εγώ έχω έρθει εδώ για να πω τη γνώμη μου. Όχι, όχι, όχι. Δεν έχω. Παρακαλώ. Δεν μπορώ εγώ τώρα να ψάξω να δω αν το αποσπάσανε, αν το κόψανε, τίποτα. Δεν θέλω να το κάνω. Γιατί πολλοί fake news, πολλή απόσπαση διαφόρων δηλώσεων κτλ. Γίνεται. Εγώ θέλω να σας πω το εξής. Εμείς δεν έχουμε κρύψει ποτέ και έχουμε κυβερνήσει και έχουμε κρατήσει όλα τα δημόσια συστήματα στα πόδια τους, διότι εμείς είμαστε μεγάλο λαϊκό κόμμα. Δεν είμαστε ούτε ο Μαδούρο, ούτε ο Περόν, ούτε ο Χότζα που είναι ο κύριος Τσίπρας.
Εμείς είμαστε ένα λαϊκό κόμμα που θέλουμε να δουλεύει και ο ιδιωτικός τομέας και ο δημόσιος τομέας και να υπάρχει ιδιωτικός τομέας να πληρώνει φόρους για να λειτουργεί ο δημόσιος τομέας όσον αφορά στην ασφάλεια, στην άμυνα, στην υγεία και στην παιδεία. Αυτοί είναι οι βασικοί πυλώνες. Λοιπόν, τώρα, σε όλα τα άλλα που μου λέτε, επειδή εδώ πέρα πλέον δεν υπάρχει, μόνο ψέματα λέγονται. Εδώ δεν πρόκειται για 7ήμερη που λέει. Αυτό ήταν 7ήμερη λειτουργία. Ποιος έχει πει ότι μπορεί να δουλεύει ένας άνθρωπος 7 μέρες τη βδομάδα? Δεν πρόκειται να το πει κανείς αυτό. Λοιπόν, εδώ όχι μόνο αυτή τη σύμβαση του Παπαστράτου, για την οποία μιλούσε ο κύριος Μητσοτάκης, συγκεκριμένα για αυτήν. Δεν είναι 7ήμερη λειτουργία τα μέσα ενημέρωσης, δούλευα στο Σαββατιάτικο, πληρώμουν μισό μεροκάμα το επιπλέον κτλ. Είπε ναι ότι υπάρχει μια επιχείρηση η οποία. Ή ως πιλότο. Μισό λεπτό. Αφού είναι πολλές οι επιχειρησιακές, περίμενε. Εδώ είναι ειδικό, δεν έχει να κάνει με την 7. Φυσικά υπάρχει 7 ημερη λειτουργία. Εδώ έκαναν μία συμφωνία και την οποία συμφωνία αποδέχθηκε το Υπουργείο και την υπέγραψε. Δεν κατατέθηκε καμία συμφωνία του Παπαστράτου στην Βουλή. Την έχει δεν υπογράψει. Δεν κατατέθηκε στη Βουλή, αλλά οι συμφωνίες μεταξύ. Όχι. Πρέπει να περάσει, το λέει ο νόμος. Και των εργαζομένων. Το λέει ο νόμος. Ανεβαίνει αυτόματα στην οργάνωση και δεν δίνει καμία έγκριση κανένα Υπουργείο. Έτσι είναι η νομοθεσία. Ακούστε με. Αλλά έχει μικρή σημασία αυτό τώρα. Δεν είναι το σημαντικό. Εμεί προσπαθούμε να καταλάβουμε γιατί αναφέρθηκε σε αυτήν ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Γινόταν συζήτηση, είναι μια μεγάλη συνέντευξη τύπου και γι' αυτό τέθηκε ένα θέμα. Εδώ, αυτή η σύμβαση που λέτε που έφερε ο Χατζηδάκης στη Βουλή σήμερα τη τρένωσε, δεν μιλάει για 7 μέρες, μιλάει για 9 μέρες. Εδώ έχουν κάνει με υπογραφή. Όχι λειτουργία εργασία, λέει ο κύριος Χατζηδάκης. 9 μέρες συνεχόμενη εργασία. Συνεχόμενη εργασία. Χωρίς ρεπό. Λόγω έλλειψης προσωπικού. Λοιπόν, και αυτό είναι υποχρεωτικό. Αυτό που έχει υπογράψει η κυρία Αξιόγλου, καταρχήν την έχει υπογράψει η σύμβαση του Παπαστράτου, η ίδια και το έχει πει ότι την έχει υπογράψει. Την έχει υπογράψει το Υπουργείο, γιατί δεν μπορεί αλλιώς. Αυτό σας λέω. Δεν χρειάζεται την έγκριση του Υπουργείου. Άντε πάλι. Το Υπουργείο έδωσε η Αξιόγλου ανακοίνωση. Τώρα μην με κάνετε, όσο θα μιλάνε οι άλλοι θα σας τα βρω. Που λέει, το υπέγραψα γιατί είναι κάτι. Αυτή η σύμβαση είναι μέσα στα πλαίσια της εθνικής νομοθεσίας. Όχι μόνο, όταν δεν είναι στα πλαίσια. Όχι, δεν έχει τόσο σημασία. Όταν δεν είναι στο πλαίσιο της εθνικής νομοθεσίας και είναι κάτι παραπάνω, το υπογράφει. Λοιπόν, τώρα, εσείς λέτε για τα νοσοκομεία. Ακούστε. Και θα σας πω τι λέει η κυβέρνηση. Έλα, ακούστε. Γιατί είπα και στον κύριο Παυλίδη τι λέει η κυβέρνηση. Όχι, με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε. Λέει λοιπόν η κυβέρνηση. Ναι. Προτείνει ο κύριος Μητσοτάκης να γίνει αναδιανομή του δημοσίου προϋπολογισμού για την υγεία υπέρ του ιδιωτικού τομέα και σε βάρος του ΕΣΥ. Έφτασε στο σημείο να προτείνει να εργάζονται οι δημόσιοι υπάλληλοι για να κερδοσκοπούν οι ιδιώτες πάροχοι υπηρεσιών υγείας. Ακούστε με μισό λεπτό. Δεν δέχομαι τίποτα από αυτά. Ό,τι λένε είναι ψέματα. Οι άνθρωποι είναι μέσα στο ψέμα, τη διαστροφή, αλλάζουν την πραγματικότητα, κάνουν το μαύρο άσπρο. Ο γεμπελισμός ρέει στο αίμα τους αυτή τη στιγμή. Είναι άρρωστοι. Και αυτή η αρρώστια τους μετά το κότερο τους έχει κάνει να έχουν λυσάξει. Δεν ξέρουν τι λένε. Αυτή είναι πολιτική με ανάλυση. Τώρα. Αυτή είναι ναι. Περιμένω από εσάς πολιτική ανάλυση. Ακούστε, κύριε συνάδελφε. Εμείς θέλουμε να λειτουργούν τα νοσοκομεία σωστά. Όχι όπως ο φίλος ο Σομαδούρο που κάνουν γένες με αναπτήρες γιατί έχει διακοπή ρεύματος. Γιατί δεν έχετε βρει να μιλήσετε ποτέ. Για το Μαδούρο και την Ελλάδα. Είστε μείγμα περονισμού. Σταλινισμού. Τώρα σας βοηθάει αυτό. Ναι, και μαδουρισμού. Λοιπόν, εντάξει, ακούστε με τώρα μισό λεπτό. Μέσα σας να είστε καλά. Κάποια από την κριτική σοβαρή. Ο κύριος ένα λεπτό, κύριε, σας παρακαλώ. Ο κύριος Τσίπρας αυτό τον καιρό τι μας έχει πει? Μας έχει πει πρώτον, οι ευρωεκλογές από δημοψήφισμα έγιναν γκάλωπ. Ο ίδιος είναι άθεος, αλλά μπορεί να είναι και χριστιανός. Τι συζητάτε, κύριε Βουλτεψή, αν με διακόπτετε. Δεν θέλω. Πείτε μας για τις δαπάνες υγείας. Για τις δαπάνες υγείας. Να σας δώσω εγώ. Όχι, όχι, εγώ θα σας δώσω. Από την Ελστάτ, τώρα μόλις το βρήκα. Το 10 ήταν 9,56. Το 14, 7,9. Σήμερα, 8,5%. Περίμενε να μου πεις το 14 πόσο έτσι, ήταν. Το 14. 7,9. Ναι. Περίμενε μισό λεπτό. Λοιπόν, και ξεκινήσαμε 9,56 το 10. Κύριε Παυλόπουλε,
ακούστε, τι σαν. Αν παντρεύτηκε, για να κάνει σύμφωνο στη δίωση. Μιλήστε για αυτό. Όσο θα μιλάει ο κύριο Καρχημάκη, όσο θα μιλάει ο κύριο Καρχημάκη, θα σα βρω εγώ τα στοιχεία, γιατί δεν δέχομαι από εσά ούτε να μεταφέρετε τα στοιχεία του παρακάτω. Αλήθεια σα λέω. Σε παρακαλώ, Χριστό. Σε παρακαλώ πολύ. Εδώ, παιδί μου. Το ΑΕΠ τη χώρα το 2010 δεν έχει καμιά σχέση με το ΑΕΠ το 2015. Σε παρακαλώ, Χριστό. Σε παρακαλώ. Σας λέω Χρήστο, το 14, Χρήστο, το 15 και το 18. Λοιπόν, κύριε Παυλόπουλε, ακούστε με μισό λεπτό. Μπορεί να είναι και Μεταξάς και Πετσίτης. Μπορεί να είναι και Σεσλόγκ και το Μυστρί του Πατακού. Μπορεί να είναι και Πας Γιάννηνα και ΠΑΟΚ πάνω από τη Λάρισα. Θα πάμε και στα κότερα και στη σημασία του ποσοστού της κάλπης. Εδώ είναι ζελτά τυπωμένα, γιατί εγώ δεν δέχομαι συζητήσεις. Σας λέω λοιπόν ότι τώρα, 10 Μαΐου που έλεγε όλες αυτές, να μην μιλήσω τώρα γιατί μου την έχετε δώσει. Σε ό,τι αφορά τις πρόθεμες υποχρεώσεις γενικής κυβέρνησης στα νοσοκομεία σημειώθηκε αύξηση από το ποσό 446 στα 531 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε 10 Μαΐου, μάλιστα, έχει το κράτος ληξιπρόθεσμα στα νοσοκομεία πάνω από 531 εκατομμύρια. Ναι, μάλιστα. Αυτό που λοιπόν, λέτε είναι ένα νούμερο. Αύξηση 28,1% το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου, ανακοίνωση τώρα 10 Μαΐου. Εντάξει, αυτό ξέρετε τι σημαίνει. Καταστροφή. Γιατί εισάγουμε 5 και εξάγουμε 1. Αύξηση 1% του πληθωρισμού με αύξηση στη διατροφή, ψωμί, δημητριακά, μοσχάρι, χοιρινό, ψάρια, γάλα, νοπά, λαχανικά, πατάτες. Αυξήσεις στον πληθωρισμό 10 Μαΐου. Μείωση στον όγκο της ιδιωτικής και οδομικής δραστηριότητας. Μείωση 2,7% στη βιομηχανική παραγωγή. Επιδείνωση του οικονομικού κλίματος 6/5 αυτό στις 6,3 μονάδες, τους το αφήσαμε 103,6 μονάδες. Και αγκομαχάνε και ψυχοραγούνε λίγο πάνω από το 100, λίγο πάνω κάτω από το 100 σήμερα, 5 χρόνια μετά. Θέλετε κι άλλα, θα σας τα βρω. Να το όγκος πωλήσεων στο λαλιανικό εμπόριο. Τωρινά είναι αυτά, δεν σας λέω κάτι αυτό. Συνεπώς λέτε. Λοιπόν, δεν θα μας δουλεύετε. Ότι έχουνε. Αύξηση. Ναι, κάθε μήνα σήμερα ανακοινώθηκε 3,1. Ήτανε το Μάρτιο 4,4. Αύξηση του δίκτυ τιμού προαραγωγού στη βιομηχανία, δηλαδή εισαγόμενος πληθωρισμός. Εντάξει. Μιλάμε για καταστροφή, κυρία Βούλτεψη. Βεβαίως. Και αν εσείς, καταρχήν εσείς είστε και αλέλαπα που είσαστε. Δεν χρειαζόντουσαν 4 χρόνια. Είναι πάρα πολύ προσκεκλημένη. Μένα, αυτά, ναι, μένα, είναι αλήθεια. Ισχυρίζεστε όχι, ότι οι συντάξεις μεταξύ δημοσίου και ιδιωτών. Αυτό είναι, δεν είναι κάτι. Εγώ δεν ισχυρίζεστε, θα τα πεισμητήσω εγώ. Και ισχυρίζεστε ότι η σύμπραξη μεταξύ δημοσίου και ιδιωτών ότι στη δημόσια υγεία μπορεί να έχει καλύτερα αποτελέσματα από τη μέχρι στιγμής διαχείριση που παραδίδει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ακούστε να δείτε. Ισχυρίζομαι ότι από ό,τι κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, εμείς θα κάνουμε 100 φορές καλύτερα. Απριόρι, εξορισμού ναι, δηλαδή. Γιατί, γιατί εμείς αυτή δεν είμαστε θέση, και Πας Γιάννενα και ΠΑΟΚ πάνω από τη Λάρισα. Αυτό είναι πολιτικό σύνθημα, έτσι, αυτή είναι η θέση. Και ακούστε, το πρόβλημα, όλα αυτά γίνονται, ξέρετε γιατί. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα θέλει να μιλήσει σε συγκεκριμένους ανθρώπους, να τον ψηφίσουν έτσι κι αλλιώς, να του δώσει επιχειρήματα, να βγαίνουν να λένε. Οι υπόλοιποι δεν τους ακούνε για όλα αυτά. Και γίνονται γιατί. Γιατί συνελήφθη πάνω το κότερο της Παναγοπούλου ο Τσίπρας, ο προστάτης των φτωχών. Και τώρα μας λέει. Συνελήφθη, ναι, διότι είχαν, μετράγαμε νεκρούς και είχε πάρει την μπουράκλα και έκανε διακοπές, γιατί αν δεν το έκανε... Μην φτάσαμε σε ακούτε, σας ακούω ευγενικά, αλλά μην φτάσαμε σε ακούτε. Γιατί αν δεν το έκανε, αν δεν το έκανε... Είναι στα όρια της πολιτικής αήθειας, που λοιπόν, το πράγμα που λέτε. Λοιπόν, βγείτε στον κόσμο και ρωτήστε τους για το κότερο. Αυτό λοιπόν σας πλήγωσε. Μητσοτάκης έκανε διακοπές στον Αύγουστο. Σας πλήγωσε. Απαντήστε μου, κύριε Μητσοτάκης έκανε διακοπές στον Αύγουστο. Πήγε στην Παναγοπούλη το κότερο. Έκανε διακοπές. Πήγε ο πρωθυπουργός. Πάνω στους νεκρούς έκανε διακοπές. Απαντήστε μου, κύριε Βούλτεψη. Πού έκανε διακοπές. Τον Αύγουστο έκανε διακοπές. Ήταν σε μοναστήρι και έκανε τέτοια νηστεία σε μοναστήρι. Κύριε, τι λέτε, ήταν στο κότερο του εφοπλιστή. Θα σας πω εγώ μη μάλλον. Ήταν στο κότερο του εφοπλιστή. Δεν μου λέτε τι θέλετε να μου πείτε τώρα. Ότι και ο Στομάρξ άρεσε η καλοπέραση. Τι θέλετε να μου πείτε. Ότι είναι αλήθεια και πολιτική τοποθέτηση αυτή που κάνετε. Με την μπουράκλα του πάνω στους νεκρούς που κάνει διακοπές. Δεν σας θυμάμαι αυτό το πράγμα. Μπορείτε και καλύτερα, πιστέψτε. Ακούστε, να σας πω ποιο είναι ανήθικο. Τελειώνω με τούτο, Άκη, ένα λεπτό. Ελάτε παρακαλώ, κύριε Τσίκα, έχω αμέσως. Ακούστε με μισό λεπτό. Ξέρετε ποιο είναι ανήθικο. Ο Θουκυδίδης μιλούσε για τον ειδηπαθή ιδιωτικό βίο.
και έλεγε ότι ο ιδιωτικός βίος, ο πολυτελής, όταν επιλέγεται, έχει υπόνοιες τυραννίδας. Γιατί αυτός που το κάνει αυτό το πράγμα, και γι' αυτό ο Αριστοτέλης ξεχώριζε τους πολιτικούς, τον τύρανο από τον βασιλιά, τον ηγέτη. Αφήστε τους ήσυχους, τους έχουμε κακοποιήσει αρκετά. Μην τους βάζουμε στην πολιτική αρένα των εκλογών. Τον Αριστοτέλη, τον Θουκυδίδη. Άστε να τελειώσω μια κουβέντα. Ναι, αλλά ελάτε, σας παρακαλώ πολύ. Αφήστε τον τύρανο. Καρικατούρα τυράννου, ναι. Ο τύρανος έλεγε επιδιώκει τις απολαύσεις και ο ηγέτης τις τιμές. Αυτή είναι η διαφορά. Πάμε στον κύριο Κακιμάκη, παρακαλώ. Ορίστε, κύριε Κακιμάκη. Ακούστε, εγώ. Γιατί... Στεναχωριέμαι με αυτά που βλέπω. Ναι, ναι, καλά. Γιατί σήμερα η κυρία λοιπόν, Γεννηματά πήγε στο Αγία Όλγα, αν δεν κάνω λάθος, και σχολίασε την κατάσταση στη δημόσια υγεία. Ακούστε, και στα δημόσια νοσοκομεία. Ορίστε. Πάμε για ευρωεκλογές. Η συζήτηση δημόσια δεν γίνεται για τις ευρωεκλογές και δεν γίνεται για το ποια Ευρώπη θέλουμε. Διότι το 80% των αποφάσεων οι οποίες λαμβάνονται για τη χώρα μας έχουν να κάνουν με την Ευρώπη. Σήμερα λοιπόν η συζήτηση έχει εκτραπεί αλλού για αλλού. Κανένας δεν μιλάει ποιες θα είναι οι πολιτικές που θα ακολουθούν, γιατί να ψηφίσει τους σοσιαλιστές, γιατί να ψηφίσει τους συντηρητικούς. Ούτε εσείς μιλάτε όμως, μιλάμε, κύριε Καχυμάκη. Όχι, δεν μιλάμε. Κυρία Γεννηματά λέει ότι οι πολίτες στις 26 Μαΐου θα στείλουν ηχηρό μήνυμα. Βεβαίως. Και στον Τσίπρα και στο Μητσοτάκη. Θα στείλουν ηχηρό μήνυμα. Τότε πώς μιλάτε για τις ευρωεκλογές? Γιατί υποστηρίζει τον κύριο Βέμπερ, ο οποίος στην ουσία υποστηρίζει πολιτικές οπισθοδρόμησης, θεσμικής οπισθοδρόμησης στην Ευρώπη, σε βάρος των λαϊκών στρωμάτων και των πραγματικών δημιουργών της οικονομίας. Και αφορά τον κύριο Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν έχουν επιλέξει ποια ομάδα θα στηρίξουν, με ποιους θα ταχθούν, έτσι ώστε να αλλάξει η Ευρώπη. Αυτός είναι ο καυγάς. Βεβαίως. Αυτός λοιπόν, είναι ο καυγάς. Ναι, βεβαίως, αυτός είναι ο καυγάς. Πάμε παρακάτω. Τώρα, όσον αφορά όλα όσα λέγονται για τον κύριο Μητσοτάκη, ο κύριος Μητσοτάκης πρέπει να είναι προσεκτικός. Είναι αρχηγός κόμματος και πρέπει να προσέχει. Δηλαδή, δεν μπορεί να βγαίνει να μιλάει για σβήτη στην υγεία χωρίς να έχει επεξεργασμένο περιεχόμενο. Όταν μιλήσαμε για τα ΣΔΙΚ, τα δημόσια έργα ή οπουδήποτε αλλού, ήρθαν στη Βουλή, συζητήθηκαν, γίναν παρατηρήσεις, προσθήκες κλπ. Και πήγαμε σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που το εφάρμοσαν όλα τα κόμματα τα οποία ήρθαν στην εξουσία. Ο κ. Μητσοτάκης λοιπόν είναι απρόσεκτος. Δεν μιλάει ποιο είναι το περιεχόμενο. Δεν σας ρωτάμε την άλλη φορά. Ναι. Ναι. Κοιτάξτε τώρα εσείς το δικό σας θέμα. Εμείς θα το κοιτάξουμε το δικό μας θέμα, γιατί δεν έχουμε καμία σχέση. Πάρε λίγο εδώ εσύ τις δαπάνες υγείας. Εμάς παρακαλάτε να συνεργαστούμε. Εμάς εσείς παρακαλάτε να συνεργαστούμε. Εντάξει, παιδιά, τώρα. Είδε ο ποντικός στη σκιά του και νόμισε τον λιοντάρι. Αλλά δεν έχει συνεργασία. Τη συνεργασία που ζητήσαμε το 2009 για να μην παραταθεί η κρίση, 8 χρόνια δεν τη δώσατε ούτε εσείς ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, όσον αφορά λοιπόν το θέμα των νοσοκομείων, με τον τρόπο που το διατυπώνει ο κ. Μητσοτάκης, σωστά υπάρχει αντίληψη στους απλούς ανθρώπους, ναι, ότι προσπαθεί να παραδώσει την υγεία στους ιδιώτες. Ναι. Λοιπόν, δημιουργώντας μια ανασφάλεια στους απλούς πολίτες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όσον αφορά την άλλη του την κάφα σε σχέση με τους υδραυλικούς και τους ψυχτικούς του Περιστερίου, λες. Δεν θα σας ψηφίσει άνθρωπος, σταματήστε αυτό. Κερδίζουμε ότι τον μπλοκ. Δεν θα σας ψηφίσει κανείς, δεν καταλαβαίνει. Το μπλοκ που υπηρετεί ο κύριος Μητσοτάκης. Θα σε ψηφίσουν να πας να κάνεις κυβέρνηση. Το μπλοκ που υπηρετεί ο κύριος Μητσοτάκης θέλει εργαζόμενους σκλάβους. Ναι, ναι, ναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τόσο τους είχαμε σκλάβους. Εντάξει. Κυρία Βουλτεύση, ο κύριος Καχυμάκης είναι καθαρός στη θέση του σε σχέση με τα σενάρια συνεργασίας μαζί σας. Είναι καθαρός ο κύριος Καχυμάκης. Λέει ότι εμείς θα είναι ψήφος. Θα έχουμε διψήφιο, και θα είμαστε μια προοδευτική δημιουργική αντιπολίτευση. Είδα, κυρία Βουλτεύση, θα επανέλθω. Ορίστε, κύριε Διαμαντόπουλε, παρακαλώ. Εγώ θέλω να αναφέρω ένα στοιχείο, κύριε Παυλόπουλε, στον κύριο Παυλίδη θα αναφερθώ. Όταν νοσοκομεία και οργανισμοί ασφάλισης, κύριε Παυλίδη, αύξησαν το χρέος προς τους ιδιώτες 2,2 δις. Αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο πρέπει να το λάβει σοβαρά η κυβέρνηση υπόψη και να αρχίσει. Μιλάτε για το 18, κύριε Διαμαντόπουλε. Ναι, και να αρχίσει να αποπληρώνει τους ιδιώτες για να μπορέσει να κινηθεί και η οικονομία. Θέλω να πω εδώ, κύριε Παυλόπουλο, ότι οι άνθρωποι που δεν έχουν κολλήσει ούτε ένα ένσημο
πραγματικά το λέω αυτό, ούτε ένα ένσημο στη ζωή τους, όπως είναι ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης, δεν δικαιούνται αυτή τη στιγμή να μιλάνε και να κάνουν υποδείξεις. Και να κάνουν υποδείξεις. Συγκρατηθείτε, κυρία Βούλτεψη. Για ηρεμήστε λιγάκι, που ήρθατε από το πουθενά και θα μας πείτε. Κυρία Βούλτεψη, θα τους σχολιάσεις όλα, κυρία Βούλτεψη. Θα απολύσει κύριο Παυλόπουλο, θα διαβήσει την συζήτηση, θα τα κάνει όλα. Εσύ ξέρεις τι ένσημα έχει κολλέσει ο καθένας. Συγκρατηθείτε, κυρία Βούλτεψη. Έχεις την ορμή του νεοφώτιστου, σταμάτα, γιατί είστε άπατοι κι εσείς. Κυρία Βούλτεψη, συγκρατηθείτε. Συγκρατηθείτε, γιατί εκτίθεστε. Ναι, επαναλαμβάνω, κύριε Παυλόπουλο, άνθρωποι που δεν έχουν κολλήσει ούτε ένα ένσημα στη ζωή τους κάνουν υποδείξεις και θέλουν να κυβερνήσουν την χώρα. Ενώ εσείς τι ένσημα κολλήσει ο αρχηγός σας, δηλαδή, δεν κατάλαβα. Η κυρία Βούλτεψη κυβέρνησε η Νέα Δημοκρατία σε εναλλαγή με το Πασόκ επί 40 χρόνια και φέραν τη χώρα σε αυτή την κατάσταση. Έχετε τεράστιες ευθύνες, κυρία Βούλτεψη. Έχετε τεράστιες ευθύνες. Αυτά τώρα είναι παραμύθια. Παρακαλώ, κυρία Βούλτεψη, παρακαλώ, κύριε Καχυμάτη. Εσείς τώρα νομίζετε ότι θα κερδίσετε βρίζοντας τους άλλους. Κανείς δεν κερδίζει. Αφήστε τον κύριο Διαμαντόπουλο. Θα τον αφήσετε τον άνθρωπο να τοποθετηθεί. Μιλήστε για τα δικά σας. Ελάτε, σας παρακαλώ. Νομίζετε ότι βρίζετε τους άλλους, θα κερδίσετε. Ελάτε, παρακαλώ πολύ. Ελάτε. Κύριε Παυλόπουλο, έχω το λόγο. Ελάτε, κύριε Παυλόπουλο. Όχι, άμα αναφέρετε σε εμάς δεν γίνεται. Πώς θα γίνεται. Εμείς σαν ενός κεντρών. Απαγορεύεται να αναφέρει την ελευθερία. Παρακαλώ, παρακαλώ. Παρακαλώ. Ελάτε, κύριε Διαμαντόπουλο. Εμείς μιλάμε, κύριε Παυλόπουλε, για εξορθολογισμό στο δημόσιο. Μιλάμε για ποινικοποίηση του ρουφετιού. Μιλάμε για μείωση των βουλευτών. Αυτό μπορεί να γίνει άμεσα από τους 300 να πάμε στους 200. Έτσι στέλνουμε και ένα μήνυμα στον κόσμο και λέμε, κάνουμε μια αρχή σε έναν κόσμο ο οποίος έχει ταλαιπωρηθεί, σε μια κοινωνία η οποία χυμάζεται τα τελευταία 10 χρόνια, σε έναν άνθρωπο που του παίρνουν το σπίτι, που δεν έχει δουλειά. Πρέπει να κάνει το πολιτικό προσωπικό της χώρας κάποια βήματα. Έχουν γίνει πάντως. Το αδικείται. Έχουν γίνει. Κύριε Παυλίδη, εγώ θεωρώ. Τις αποζημίες των βουλευτών και στα έξοδα της Βουλής, του Κοινοβουλίου. Κύριε Παυλίδη, πρέπει να γίνουν βήματα πολλά την ώρα που ο κόσμος έξω. Την ώρα που η κοινωνία, κύριε Παυλίδη, υποφέρει, την ώρα που τους παίρνουν τα σπίτια, δεσμεύονται λογαριασμοί, επιχειρήσεις κλείνουν. Η μικρομεσαία επιχείρηση, κύριε Παυλίδη, είναι και η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Εκεί πρέπει να ρίξουμε βάρος. Τώρα, σε αυτό που είπε η κυρία Βούλτεψη, για να συνεχίσω, κυρία Βούλτεψη, κυβερνήσατε πολλά χρόνια. Ναι, θα έρθετε πάλι. Μια χαρά έγινε. Χρεοκοπήσατε τη χώρα, κυρία Βούλτεψη. Δεν παραδώσαμε χρεοκοπημένη χώρα. Εσείς την παραδώσατε χρεοκοπημένη και σας καλύπτει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τα λεφτά υπάρχουν. Λέει μετά, λεφτά υπάρχουν, το αποδείξαμε με την ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Να σέβεστε τους συντονιστές σας. Γιατί δεν συνομιλήκατε. Κυρία Βούλτεψη. Θα με ακούσετε απόψε. Θα με ακούσετε. Να ακούσετε απόψε ή να πω δικό σας και να πάω στο σπίτι που θα ησυχάσω. Παρακαλώ θερμά, παρακαλώ θερμά να σέβεστε τους συντομιλητές σας. Κυρία Βούλτεψη, κύριε Καρχημάκη, ελάτε σας παρακαλώ. Ελάτε για πέμπτη φορά σας παρακαλώ. Ολοκληρώστε, κύριε Διαμαντόπουλε. Ολοκληρώνω, κύριε Παυλόπουλε. Αυτό είναι ένα παράδειγμα τρανό να δει ο κόσμος να αποφύγει να ψηφίσει αυτά τα κόμματα τα οποία φέραν την κατάσταση και φέραν τη χώρα στη χρεοκοπία. Και να, με την ψήφο τους να τους τιμωρήσει. Η χώρα χρεοκόπησε 4-9. Δεν παραδώσαμε ποτέ χρεοκοπημένη χώρα ως Πασόκ. Μου επιτρέπετε. Παράταξη προσφοράς και δημιουργίας. Βέβαια, παραδώσατε όλα τα εξοπλιστικά να πληρωθούν. Εφόσον λέτε αυτό, κύριε Καρχημάκη. Τους προκαλείτε, κύριε Παυλόπουλε. Εφόσον, κύριε Καρχημάκη, λέτε δεν παραδώσατε χρεοκοπημένη χώρα. Με τους νόμους τους δικούς μας. Δεν ξέρω. Εσείς κλείσατε τη Βουλή. Θα τον αφήσετε τον άνθρωπο για να παραγράψετε τα εγκλήματα. Θα τον αφήσετε να ολοκληρώσει τον άνθρωπο. Παραγράφηκαν με το άρθρο 86 τα εγκλήματα του Τώρα να σας πω κάτι. Να, κύριε Καρχημάκη, σας παρακαλώ. Είναι αγενές αυτό που κάνετε και οι δυο σας. Σας παρακαλώ θερμά. Ορίστε, κύριε Διαμαντόπουλο. Κύριε Παυλόπουλε, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Απλώς θέλω να πω στον κόσμο ότι να δει αυτές τις συμπεριφορές, τις πολιτικές συμπεριφορές εννοώ. Δεν έχω κάτι με τους ανθρώπους, ούτε με τον κύριο Καρχημάκη, ο οποίος είναι εξαιρετικός άνθρωπος, ούτε με την κυρία Βούλτεψη. Αυτές τις κοκορομαχίες θέλω. Αλήθεια. Μου επιτρέπετε να ολοκληρώσω. Μου επιτρέπετε να ολοκληρώσω. Θα με αφήσετε δύο κουβέντες να πω. Να δει ο κόσμος αυτές τις συμπεριφορές, να δει την αλαζονία η οποία τους κατέχει και να τους τιμωρήσει με την ψήφο του. Πάμε στον κύριο Κώστα Μιχαλίτση, παρακαλώ, από τους ανεξάρτητους Έλληνες. Ορίστε, κύριε Μιχαλίτση. Κύριε Παυλόπουλε, στο πρώτο θέμα για την μετατροπή του πενθήμερου σε εφταήμερου ή της πενταήμερης λειτουργίας σε εφταήμερης λειτουργίας. Η πραγματικότητα είναι ότι η μεταβολή αυτή επηρεάζει τις συμβιβές των εργαζόμενων. Και να σας το εξηγήσω τι σημαίνει. Το υφιστάμενο καθεστώς λέει ότι το Σάββατο
η πληθώρα των επιχειρήσεων απαγορεύεται να δουλέψουν εκτός αν πάρουν ειδική άδεια από την επιθεώρηση εργασίας και αμείβονται με το 100%, δηλαδή το υπερδιπλάσιο του μισθού, και αν δουλέψουν Κυριακή, υπεριοριακά στο 75%. Η επέκταση σε 7ήμερη λειτουργία αμέσως σταματάει την υπεριοριακή απασχόληση και την παραπάνω αποζημίωση των εργαζομένων, εξισώνοντάς τους απλά σαν ένα πλήρες ωράριο όπως θα δούλευε μια οποιαδήποτε ημέρα. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχει μια νεοφιλελευθερωποίηση που το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, αν θέλετε, πέρυσι με την επέκταση του 8ωρο στο 12ωρο, προσπαθεί να περάσει αυτά τα πράγματα μέσα στην Ελλάδα. Αυτά υποστηρίζει η Νέα Δημοκρατία. Στο δεύτερο θέμα, για την υγεία. Πράγματι, στα χρόνια που έχουν περάσει, τα ΣΔΙΤ έχουν λειτουργήσει υπέρ του δημοσίου και υπέρ της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Έχουμε δει πάρα πολλά έργα. Και στα νοσοκομεία έχω παράδειγμα που έχει λειτουργήσει. Αλλά όμως ανέφερε και το συνδέσετε με το σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας για το ασφαλιστικό. Θα δείτε πάρα πολύ ωραία ποια είναι η εικόνα της παράδοσης και του ασφαλιστικού και της υγείας στα ιδιωτικά συμφέροντα, έτσι όταν ένας απλός εργαζόμενος θα βρεθεί ανασφάλιτος, δεν θα υπάρχει κράτος πρόνοιας από πίσω, έτσι ώστε να μπορέσει να πάει και να πάρει αυτά που τώρα δικαιούται σαν ανασφάλιστος, δηλαδή τη δωρεάν πρόσβαση στην υγεία. Θα σου πούνε, δεν έχεις πληρώσει, δεν είσαι καλυμμένος στον τρίτο πυλώνα της ιδιωτικής ασφάλισης, γιατί δεν είναι υποχρεωτικός, άρα λοιπόν δεν μπορούμε να σε περιθάψουμε. Αυτή είναι η εικόνα που παρουσιάζεται. Και όλος αυτός ο καυγάς έρχεται να επιβεβαιώσει άλλα δύο πολιτικά σχήματα που υπάρχουν στην Ευρώπη, γιατί στις 26 Μαΐου έχουμε ευρωεκλογές και εκεί υπάρχει το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα με τον Βέμπερ, υπάρχει η σοσιαλιστική πλευρά, όπου η πολιτική όσμωση και αυτά που είδαμε τα χρόνια που περάσαμε τις κρίσεις στην Ελλάδα προέρχονται και από τους δύο. Δεν προέρχονται μόνο από τον έναν πολιτικό χώρο της Ευρώπης. Η Ευρώπη ίδια ήρθε στην Ελλάδα και επέβαλε επιτρόπους, μνημόνια και συνεχίζουν και να ελέγχουν. Εδώ είναι το διακύβευμα και προσπαθούν μέσα από αυτό τον καυγά που βλέπουμε να συνεχίζεται και εδώ στα πάνελ με θέματα που δεν νομίζω ότι αγγίζουν τους πολίτες. Αν είδατε τα social media πώς αντιδράσανε σε αυτόν, αν δείτε πώς αντιδράσανε οι πολίτες στα social media, ακούστε τώρα λίγο, συζητάμε πολιτικά. Άλλο λέω. Αν βγάλεις από τη μέση τα κότερα, επειδή λοιπόν δεν βγάλανε τα κότερα, τα social media όλα αντιδράσανε πάρα πολύ άσχημα σε αυτόν τον καυγά που είδανε στην Βουλή. Για τα κότερα, ο κ. Παυλίδης ξεχνάει ότι η κυβέρνηση έχει κάνει προσωπικές επιθέσεις επί Μακρόν και στον κύριο Μητσοτάκη και στη Νέα Δημοκρατία. Τώρα απαντάει η Νέα Δημοκρατία με το ίδιο νόμισμα. Γιατί βρήκε πώς το έδαφος. Αν βγάλεις όμως αυτή τη συζήτηση από τη μέση. Τώρα συζητάμε πολιτικά. Έτσι. Τώρα έχουν μπει μέσα στο τραπέζι τα προγράμματα. Και για την οικονομία, και για την ανεργία, και για την εργασία, και για τη δημόσια υγεία. Τώρα όπως συζητάμε. Έτσι ακριβώς, όπως είναι, όπως σας τα εξήγησα. Αυτή είναι η κατάσταση. Και λοιπόν, επειδή έχουμε ευρωεκλογές και επειδή από εκεί εκπορεύονται τα πάντα, εκεί πρέπει να δώσουμε και τη μεγαλύτερη μάχη. Εμείς οι ανεξάρτητοι Έλληνες είμαστε ξεκάθαροι. Τι θέλουμε εσείς. Εμείς καταρχήν θέλουμε, επειδή είπατε. Τι θα γίνει αν θα πάμε σε εκλογές μετά το δημοψήφισμα, αν θα είναι δημοψήφισμα, αν θα είναι ψήφο εμπιστοσύνης. Εθνική κυβέρνηση συνεργασίας χρειάζεται. Οι παρενοχλήσεις στο Αιγαίο. Όταν λέτε από εθνική τους κυβέρνηση συνεργασίας, τι εννοείται. Μέχρι να φτάσουμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία, το κοινάλ, εσείς. Άπαντες, κύριε Παυλόπουλε. Άπαντες. Γίνονται γεωπολιτικοί. Θα πρέπει να γίνει. Θα πρέπει να γίνει. Θα πρέπει να αφήσουν τους εγωισμούς τους απ' έξω. Θα πρέπει να καθίσουν για το επόμενο πεντάμινο να τελειώσει αυτή η διακυβέρνηση, να τελειώσουν τα νομοσχέδια, να τελειώσουν οι αξιολογήσεις, να πάρθουν ό,τι μέτρα έχουν υποσχεθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στους δανειστές ότι πρέπει να πάρθουν και να ολοκληρώσουμε. Οι απειλές από τη γείτονα φίλη, κατά τα άλλα Τουρκία, συνεχίζονται. Όλοι θέλουν ένα ασφαλές Αιγαίο. Εμείς μπορούμε. Αλλά δεν θα τους το δώσουμε και θα μας καπελώσουν, αν θέλετε, πάλι οι ξένες δυνάμεις, με όπως θέλουν εκείνες, όταν εμείς δεν παρουσιάζουμε μία ενωμένη κυβέρνηση προς τα έξω. Μία εθνική ομοψυχία. Αυτό οι ανεξάρτητοι Έλληνες λένε και λένε ότι το επόμενο διάστημα, ναι, όποιο είναι για το αποτέλεσμα. Πάμε σε μία εθνική κυβέρνηση, πάμε σε μία κυβέρνηση συνεργασίας, έτσι να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τους γεωπολιτικούς κινδύνους που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη χώρα μας. Ανεξάρτητοι Έλληνες. Στη συγκυβέρνηση που ήταν, ήταν ξεκάθαρα τα πράγματα. Τώρα, γιατί κάποιος να μην σας ρωτήσει αν τα λέτε όλα αυτά τώρα όψιμα, ναι. Επειδή έχει μεσολαβήσει, έχει προηγηθεί
το διαζύγιο με τον ΣΥΡΙΖΑ, ο καυγάς σας με τον κύριο Κοτζιά, οι βαριές καταγγελίες σας και ούτω καθεξής. Το ότι σας πήρανε βουλευτές και τους καταγγέλλετε για κυβέρνηση αποστασίας. Είναι πραγματικά γεγονότα. Γιατί κάποιος να μην σας πει τώρα να ανακαλύψατε την κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας. Δεν ανακαλύψαμε την Εθνική Ενότητα έτσι, και τη σύγκληση την πραγματοποίησαμε το 2015. Όταν συμπορευτήκαμε αυτή την κυβέρνηση, σε συγκεκριμένα μέτρα. Όταν όμως ήρθανε γεγονότα τα οποία δεν τα αμφισβητεί κανένας. Αν είχε δίκιο ο κ. Κοτζιάς, δεν θα τον είχε αποεπόμψει ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Πάνος Καμένος έχει φάκελο που περιμένει να τον καταθέσει, να τον καλέσουν. Η διαφωνία μας ήταν για συγκεκριμένο πολιτικό θέμα. Για τον κ. Κοτζιά. Υπήρχε θέμα πολιτικό για το όνομα της Μακεδονίας. Το είπαμε από την αρχή. Συμπόρευση σε αυτό δεν υπήρχε. Έπρεπε να φύγουμε. Τώρα, το ότι κάποιοι δικά μας στελέχη, αξιόλογα, αν θέλετε, από το έργο. Αξιόλογα από το έργο που παρουσιάσανε. Από το έργο που παρουσιάσανε, το οποίο όμως ήταν έργο των ανεξάρτητων Ελλήνων. Θέλησαν και πουλήσανε την εθνική του συνείδηση για μία καρέκλα και κάποιες χιλιάδες ευρώ. Τι αξιόλογα. Αυτή είναι. Άμα ξεπούλησαν ένα έργο. Δεν αξιόλογα. Κύριε Παυλόπουλε, δεν τα ισοπεδώνω όλα. Δεν είμαι σε αυτούς που τα βάζουν όλα σε ένα σακούλι και λένε πάτε τα πετάξετε στον Κιάδα. Λοιπόν, ναι, κύριε Κουντουγά έκανε ένα έργο. Ήταν έργο των ανεξάρτητων Ελλήνων. Πάει και τελείωσε. Από εκεί και πέρα όμως, πούλησε την εθνική τη συνείδηση για μια καρέκλα. Απλά πράγματα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή λέμε στον κόσμο. Κύριε Κουντουλά. Στον τουρισμό δεν έχει κάνει έργο. Ήρθε περισσότερο και πήραμε λιγότερα χρήματα. Έγινε κέντρο διακομμάτων. Εντάξει, κυρία Πούλη. Ο κύριος Θεοχαρόπουλος έχει παραλάβει πολύ μεγάλο. Πολύ μεγάλη χρειονομιά. Σωθήκαμε τώρα. Και να δούμε αν θα μπορέσει να τη συνεχίσει. Ναι, ναι, σωθήκαμε. Σωθήκαμε, παιδί μου. Πάμε και στον κύριο Τσίκα, παρακαλώ. Ορίστε, κύριε Τσίκα. Καταρχάς να υπενθυμίσουμε, γιατί νομίζω το έχουμε ξεχάσει εδώ και σε εμάς και στους τηλεθεατές μας, ότι δεν πάμε για βουλευτικές εκλογές. Δεν πάμε. Πάμε για ευρωεκλογές. Και καλό είναι κανείς να απαντάει στα ερωτήματα που τίθενται από κάθε εκλογική αναμέτρηση. Δεν μπορείς να απαντάς στα ερωτήματα των ευρωεκλογών με απαντήσεις που αφορούν τις βουλευτικές εκλογές ή άλλες εκλογικές αναμετρήσεις. Νομίζω ότι υπάρχει μια σοβαρή στρέβλωση του νοήματος των ευρωεκλογών. Η αλήθεια είναι ότι το άρχισε η Νέα Δημοκρατία λέγοντας ότι είναι δημοψήφισμα οι ευρωεκλογές, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ πολύ ευχαρίστως και ασμένος προσχωρεί σε αυτή την αντίληψη. Λοιπόν, είναι πολύ σοβαρό θέμα αυτό που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, διότι μετά τις ευρωεκλογές θα υπάρξουν μείζωνα ζητήματα στην Ευρώπη που αφορούν την Ελλάδα, τους πολίτες και την κοινωνία. Το Brexit, ας πούμε, μας αφορά πάρα πολύ. Το γεγονός του πώς θα προχωρήσει η Ευρώπη, παράδειγμα, έχουμε τον Μακρόν, με τον Γάλλο πρόεδρο, με τον οποίο το ποτάμι έχει συντονίσει την καμπάνια του, ο οποίος προτείνει πολύ συγκεκριμένα πράγματα για την ευρωπαϊκή ενοποίηση, τα οποία θα συζητηθούν αμέσως μετά. Το γεγονός λοιπόν είναι ότι γίνονται ευρωεκλογές και έχει μεγάλη σημασία ποιος θα μας εκπροσωπήσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ποιοι άνθρωποι, ποιες πολιτικές δυνάμεις, ποιες απόψεις, ποια συμφέροντα εκφράζουν οι δυνάμεις και οι άνθρωποι που θα πάνε εκεί. Δεν μπορούν να πάνε εκεί ούτε άνθρωποι που είναι στα πρωτοσέλιδα των αθλητικών σελίδων, ούτε άνθρωποι που είναι στα πρωτοσέλιδα των καλλιτεχνικών σελίδων. Για να το πω λίγο ευγενικά και χωρίς να θέλω να κάνω μομφή, αλλά πάντως έχουν ευθύνη κυρίως στα δύο μεγάλα κόμματα που έχουν βάλει τέτοιους ανθρώπους στα ψηφοδελτιά τους. Αύριο μεθαύριο, όταν θα κριθούν. Δεν θέλω να αναφερθώ σε ονόματα, κύριε Βούλτεψη, ξέρετε πολύ καλά τι εννοώ. Όχι, τελειοποιήθηκα πράγματα. Δηλαδή δεν έχουν δικαίωμα όλοι στο εκλέγει και εκλέγει. Βεβαίως, αλλά το κόμμα πρέπει να κρίνει την προσφορά του. Όταν είναι ένας ευρωβουλευτής επί πέντε χρόνια και δεν έχει πατήσει ούτε μία φορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και επί πέντε χρόνια δεν έχουμε ακούσει την παρέμβασή του και τις πρωτοβουλίες του. Fake news είναι. Έτσι, δεν είναι καθόλου fake news. Καθόλου fake news. Καθόλου fake news δεν είναι, κύριε Βούλτεψη. Και επιβραβεύεται τώρα να κάνει άλλα πέντε χρόνια στην Ευρωβουλή. Του δόθηκε η δυνατότητα από ένα κόμμα όμως και από την ηγεσία ενός κόμματος και τώρα επιβραβεύεται η ανυπαρξία του στην Ευρωβουλή. Για να καλυφθούν λοιπόν αυτά, εφευρίσκουμε. Τώρα τι έγινε στα κότερα, τι έκανε ο πατέρας του ενός πολιτικού αρχηγού, τι έκανε ο πατέρας του άλλου πολιτικού αρχηγού. Πρέπει να σας πω, κύριε Παυλόπουλο, τις μέρες αυτές που έγινε η συζήτηση στη Βουλή και ειδικά μετά την πρώτη μέρα της αντιπαράθεσης Τσίπρα-Μητσοτάκη, ήμουν σε περιοδία με τον Σταύρο Θεοδωράκη για το ποτάμι για τις ευρωεκλογές. Αν ξέρατε το τι έλεγε ο κόσμος την επόμενη μέρα για αυτή την φρικαλαία ημέρα για τη δημοκρατία, για το πολιτικό σύστημα, για τον κοινοβουλευτισμό, πραγματικά θα είχαμε προβληματιστεί όλοι. Γιατί εγώ πιστεύω ότι όλοι όσοι είναι στο τραπέζι είναι σοβαροί άνθρωποι και προβληματίζονται. Είτε τους διώχνουμε εντελώς από την πολιτική συζήτηση, είτε μένουν στην πολιτική συζήτηση, αλλά πηγαίνουν
προς τα άκρα, να το πω λίγο. Συμφωνούμε. Έτσι, να συμφωνήσουμε. Λοιπόν, αυτό είναι πολύ σοβαρό θέμα. Είναι έλλειμμα της δημοκρατίας. Πρέπει να τεθούν τα πολύ μεγάλα θέματα της Ευρώπης μπροστά, διότι όπως υπόθηκε και προηγουμένως σωστά, το 70% των αποφάσεων που αφορούν την κοινωνία, την καθημερινότητα, τον πολίτη, λαμβάνονται στα Ευρωπαϊκά Κέντρα Λήψης Αποφάσεων. Και εμείς εδώ πέρα τριβάζουμε περί άλλων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν είναι το διακοσμητικό θεσμό που ήταν πριν μερικά χρόνια. Έχει αρκετές εξουσίες και αρκετές αρμοδιότητες. Θα θέλαμε να έχει πολύ περισσότερες, είναι προφανές, αλλά έχει πολύ σοβαρές εξουσίες. Λοιπόν, το τι θα κάνουμε εκεί και το τι θα γίνει η χώρα μας, η οποία ακόμα είναι κάτω από το προστατευτικό κλειό των Ευρωπαίων εταίρων, των δανειστών κλπ. Αυτό δεν το συζητάει κανένας. Οι ευρωεκλογές είναι ζωτικής σημασίας και για το μέλλον της Ευρώπης, αλλά και για το εθνικιστικό κύμα. Έτσι. Το οποίο απειλεί να είναι πολύ μεγάλο και την ίδια ώρα, αντί να συζητάμε και γι' αυτό, έχετε δίκιο, ξυφουλκούμε για τα εσωτερικά και για το αν θα πάμε σε εθνικές κάλπες ή όχι την επομένη των ευρωεκλογών πρώτων και δεύτερων. Η μεν αξιωματική αντιπολίτευση κατηγορείται από την κυβέρνηση ότι τάχει, ότι είναι κολλητή και έχει εναγκαλιστεί τον ανθέληνα τον κύριο Βέμπερ. Και η κυβέρνηση δεν μας λέει ποιον θα στηρίζει. Είναι πολύ σοβαρό. Για την προεδρία της Κομισιόν. Δεν μας λέει όχι, δεν μας λέτε. Μας έχετε πει ποιο όνομα. Ποιο όνομα. Το είπατε όνομα. Να σας απαντήσω λοιπόν. Για πείτε μας ποιο όνομα να το μάθουμε. Εμείς πάντως. Είναι νωρίς ακόμα. Κύριε Παπαδόπουλε. Άρα βιάστηκε ότι ο Μητσοτάκης είναι δύο συνυποψήφιοι της Ευρωπαϊκής Αριστεράς. Να πούμε δύο πράγματα. Ότι ο νέος πρόεδρος της Κομισιόν χρειάζεται απόλυτη πλειοψηφία του 50% για να βγει. Με βάση τις δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα θα βγει μεν πρώτο κόμμα, αλλά από 30% περίπου θα βγει στο 25% από πολλές δυνάμεις. Συνεπώς, για να βγάλει τον κύριο Βέμπερ, θα πρέπει να στηρίξουν τον κύριο Βέμπερ άλλο 25%. Αυτή τη στιγμή έχουν απορρίψει την υποψηφιότητα Βέμπερ, πέρα από την αριστερά, οι σοσιαλιστές, ο κύριος Φέρχοφστατ. Τι θα και αναμένουν στηρίξει, και τον κύριο Μακρόν. Συνεπώς ο κύριος Βέμπερ δεν έχει καμία ελπίδα να βγει πρόεδρος της κυβέρνησης. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ποιον θα στηρίξει. Δεν μας λέει. Τα υπόλοιπα, λέω, το ποιον θα στηρίξει. Το ποιον θα στηρίξει, όχι μόνο η κυβέρνηση, όλη και η Νέα Δημοκρατία ποιον θα στηρίξει. Γιατί δεν θα είναι ο κύριος Βέμπερ υποψήφιος, σας το ξαναλέω. Θα βγει μέσα από συνεννοήσεις κυρίως της Γερμανίας και της Γαλλίας. Είναι υποψήφιος τώρα. Όταν ψηφίζεις κάτι, τι σου βγαίνει, κύριε Χατζημικόλα. Αυτό. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Εγώ εξηγώ πώς είναι η ανθρωπογεωγραφία αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Όπως ξέρετε, είμαι πολιτικός επιστήμονας, διεθνολόγος και ξέρετε ότι ασχολούμαι πολλά χρόνια με αυτό. Σημασία έχει ότι όταν ψηφίζεις κάτι, σου βγαίνει κάτι. Όταν τώρα ψηφίζεις στην Ελλάδα, παραδείγματος χάρη Νέα Δημοκρατία, ψηφίζεις για τον Βέμπερ υποψήφιο. Όταν ψηφίζεις για τον άλλον, ψηφίζεις για τον άλλον και ούτω καθεξής. Απλά πράγματα. Δεν σημαίνει όμως ότι ο Βέμπερ θα είναι πρόεδρος της Κομισιόν. Αυτό λέω. Όταν όμως μια πολιτική. Και θέλει όλες τις αρμοδιότητες στο Συμβούλιο. Όταν μια πολιτική όμως ενισχύεται. Δηλαδή τώρα ο κύριος Βέμπερ, για παράδειγμα, είναι ένας βαβαρός υπερσυντηρητικός πολιτικός ηγέτης. Είχε αντιταχθεί σε όλα τα πακέτα οικονομικής βοήθειας της Γερμανίας προς την Ελλάδα. Όχι μόνο. Την εποχή της κρίσης. Θέλει μείωση των κονδυλίων, των περιφερειακών κονδυλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ήταν από αυτούς γενικά που προσπαθούσαν να βιώσουν το στερεότυπο του τεμπέλη Έλληνα, του Νότου κτλ. Που τους χρηματοδοτούμε. Το πρόβλημα τώρα είναι το εξής. Εάν ενισχυθεί αυτή η πολιτική, θα έχει ειδικό βάρος αύριο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Κομισιόν και ούτω καθεξής, ακόμα και αν ο κύριος Βέμπερ ως πρόσωπο δεν είναι. Επομένως έχει μια σημασία. Όσο για τον Μακρόν που είπατε αυτό, μπορώ να το πω, δεν αναμένεται. Ο Μακρόν έχει απορρίψει. Επειδή. Όχι, άλλο θέλω να πω. Έχει απορρίψει την υποψηφιότητα Βέμπερ έτσι κι αλλιώς. Και στην επόμενη Ευρωκοινοβούλιο, το λέω γιατί σε αυτό θα ενταχθούν οι ευρωβουλευτές του Ποταμιού. Υπάρχει μια διαφορά. Υπάρχει μια διαφορά. Ο Μακρόν. Δίνουμε και ένα άλλο μήνυμα, με συγχωρείς, Θοδωρή μου. Δίνουμε και ένα άλλο μήνυμα, εφόσον χρειάζεται να ενισχυθούν οι δυνάμεις που είναι κόντρα στην πολιτική Βέμπερ. Που είναι κόντρα στην πολιτική ενοποίηση, κόντρα στην κοινή ευρωπαϊκή πολιτική. Παιδιά, τι είναι αυτά που λέτε. Αλήθεια, δεν καταλαβαίνω τι λένε. Δηλαδή, μισό λεπτό, ένα λεπτό. Κάνε μου τη χάρη τώρα, Σαββατό. Λέτε τώρα εσείς. Είστε αγκαλιά με έναν αν θέλει. Λέτε τώρα εσείς ότι όλοι αυτοί. 20% ότι μοντάρατε σε λάθος άλογο αυτό. 20% μείωση των αγροτικών επιδοτήσεων και των υδρών στον αγροτικό τομέα. Ακούστε με, σας παρακαλώ. Εσείς υποστηρίζετε. Δεν
τώρα. Δέχεται ο κύριος Βέμπερ. Άρα, Παναγία μου. Δεν θα έρθω το βράδυ των εκλογών, γιατί θα έχει τον καρχημάκι. Το λέω από τώρα. Δεν πρέπει να μπορούμε. Και τη διασφάλιση, την ευρωπαϊκή διασφάλιση των καταθέσεων των Ευρωπαίων πολιτών. Κύριε Καρχημάκη, δεν πετυχαίνετε κάτι. Θα σας πω κάτι. Εσείς τι πιστεύετε τώρα, ότι ο Έλληνας, όλοι σας τι πιστεύετε, ότι ο Έλληνας και η Ελληνίδα μας ακούει αυτή τη στιγμή, λέει αμάν, όχι ο Βέμπερ, αμάν, όχι ο Τάδε, αμάν, ναι ο Τάδε. Πρέπει να περάσουμε μια άλλη αντίληψη. Καλά, αυτά να πάτε να τα περάσετε εσείς. Για το πώς μπορώ να μιλήσω. Η ζωή μας. Μπορώ να μιλήσω. Μπορώ να μιλήσω. Τι πιστεύετε τώρα, επειδή έχουν περάσει πολύ Βέμπερ και πολύ Γιούνκερ και πολύ Μοσκοβισί και πολύ τέτοια από όλα αυτά και άλλοι ήταν από το ένα κόμμα και άλλοι ήταν από το άλλο κόμμα και δεν άλλαξε και τίποτα ποτέ και ξέρετε πάρα πολύ καλά... Και θα υποταχθούμε στη μοίρα μας. Λοιπόν, έλα τώρα. Τι θα υποταχθείς, θα έχεις κανένα να προτείνεις που θα είναι καλύτερος. Έλα τώρα. Λοιπόν... και δεν άλλαξε ποτέ τίποτα. Διότι αυτός ο Βέμπερ. Λοιπόν το χειρότερο. Ο Βέμπερ ή ο Γιούνκερ ή οποιοδήποτε όπως βλέπετε. Επειδή ουσιαστικά γίνεται ένα είδος πρωθυπουργού που έχει από κάτω ένα υπουργικό συμβούλιο που το ορίζει κάθε χώρα και κάθε χώρα βάζει τον δικό της. Και αν είναι σοσιαλιστική χώρα, ξέρω εγώ, στέλνει σοσιαλιστή. Αν είναι δεξιά και συντηρητική, στέλνει το συντηρητικό. Ο κάθε ένας, είτε είναι ο Βέμπερ είτε είναι ο Γιούνκερ, μην τώρα παραμυθιαζόμαστε. Προσπαθεί να συνθέσει, παίρνει ένα συμβούλιο έτοιμο, δεν το διαλέγει καν, του το δίνουν, του ορίζουν τον επίτροπο και έχει ένα υπουργικό συμβούλιο που όποιος και να είναι θα προσπαθήσει να λιάνει τα πράγματα. Είναι τώρα αυτή η συζήτηση. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν και να πω και κάτι. Ο δε Βέμπερ, ο δε Γιούνκερ που τα είχε χαράσει... Να το λέμε το κοροναγράμματα, να μην ψηφίζουμε. Να το λέμε το κοροναγράμματα ποιος θα κάνει. Δεν είναι τόσο σπουδαίο θέμα. Άλλο λέω. Γι' αυτό μπορείς να πεις... Εγώ κύριε... Ένα ερώτημα στον κύριο Παυλίδη. Εγώ κύριε στηρίζω αυτόν. Εσείς στηρίζεις αυτόν. Όποιο και να είναι, εν πάση περιπτώσει, θα τα βρει. Γιατί ο δε Γιούνκερ, παιδιά, έφτασε στο σημείο να τα βρει με τον Όρμπαν για να μην χάσει την Ουγγαρία. Που τσακωθήκανε και που είπε ο ένας τον άλλον φασίστα. Ένα λεπτό θέλω να προλάβω ένα ερώτημα στον κύριο Παυλίδη. Κύριε Παυλίδη, στις προηγούμενες ευρωεκλογές είχατε κερδίσει με 4 μονάδες, αν δεν κάνω καλά. 3,8. 3,7 για την Ελλάδα. Πήγατε λοιπόν τότε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και είπατε, προκειμένου να αποκατασταθεί η ομαλότητα, πρέπει να πάμε συντεταγμένα και θεσμικά σε εθνικές κάλπες, διότι έχει απολύσει η κυβέρνηση τη λαϊκή νομιμοποίηση. Στη Βουλή είπε ο κύριος Τσίπρας ότι οι ευρωεκλογές είναι δημοψήφισμα και είναι, όχι δημοψήφισμα, ψήφος εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση. Και χθες το είπε δημοσκόπηση. Τι είναι από τα δύο, δημοσκόπηση? Δημοσκόπηση σίγουρα δεν είναι, γιατί άλλο πάμε δημοσκόπηση, κάλυ. Άλλο η κάλπη. Τι είναι λοιπόν, είναι ψήφος εμπιστοσύνης ή όχι, διότι σας λέει είναι μια δημοκρατία, ότι αν ηγηθείτε κύριοι της κυβέρνησης και αν ηγηθείτε με μια σημαντική διαφορά πάνω από αυτή που είχατε κερδίσει εσείς τις προηγούμενες ευρωεκλογές, τότε πρέπει να πάτε αμέσως σε εθνικές κάλπες. Αλλά δεν περίμενε. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν περίμενε σε ευρωεκλογές για να το πει αυτό. 4 χρόνια ζούμε μια διαρκή προεκλογική περίοδο. Ζητάει εκλογές κάθε εβδομάδα. Τώρα τελευταία ξεχάστηκε, αλλά επειδή μπήκαμε ξανά σε προεκλογικό κλίμα ευρωπαϊκό, το ξαναθυμήθηκε, το ξαναζέστανε το φαγητό. Λοιπόν, καταρχήν να πω κάτι ξεκαθαρισμένο. Σαφέστατα και πήγαμε στην Προδημοκρατία και ζητήσαμε να επισπευθούν οι εκλογές το 2014. Γιατί? Η διαφορά ήταν 4%. Ναι. Δεν ήταν θέμα της διαφοράς. Αλλά... Είναι και θέμα του πολιτικού περιβάλλοντος. Υπάρχει. Τι ποιο σημαίνει το... αυτό να σας πω, να σας πω. Αυτό ακριβώς θέλω να πω. Ποιο είναι το πολιτικό περιβάλλον το 2014, ναι. Κοινωνική αναταραχή, ναι. Κοινωνία στους δρόμους. Την οποία εσείς προκαλούσατε. Έτσι. Εντάξει, εμείς προκαλούσατε. Εσείς την προκαλούσατε. Εσείς δεν την προκαλείτε και δεν σας βγαίνει. Δεν το κάνετε. Εμείς δεν ήμασταν και εσάς. Τι ακριβώς γίνεται δηλαδή. Κύριε Παπλή, το 2014 εμείς προκαλούσατε. Κυρία Βούλτεψη, μην το κάνετε σαν τον Ταλάρα με τον. Μην το κάνετε σαν τον Ταλάρα με τον Πανούση. Κάθε φορά που μιλάμε για τη Νέα Δημοκρατία θα μας κόβετε πρόστιμο. Αφήστε με να πω την άποψή μου. Εσείς προκαλούσατε την αναταραχή. Θα πω την άποψή μου λοιπόν. Τώρα... καλά και εσείς εκεί τα τότε. Λοιπόν, η κοινωνία ήταν στους δρόμους. Είμαστε μέσα στο μνημονίο. Περνάγανε μέτρα αντιλαϊκά. Περνάγανε μέτρα αντιλαϊκά. Ενώ τώρα κόψατε λοιπόν, τα πάντα. Σήμερα μιλάμε για μια άλλη περίοδο. Μετά την μνημονιακή περίοδο. Η κοινωνική ειρήνη έχει εξασφαλιστεί. Δεν υπάρχουν κοινωνικές συγκρούσεις και κοινωνικές εντάσεις. Αφού εσείς τα κάνατε γι' αυτό. Τότε γιατί υπάρχουν οι. Θέλετε να απαντήσετε για μένα να μην ξέρω. Να φύγω κιόλα. Τότε γιατί υπάρχουν οι κλούβες στην οδό Ιερόδου του Αττικού. Δεν ξέρουμε γιατί. Το πρωτόκολλο αστυνομική ασφάλεια είναι διαφορετικό από το αν υπάρχει κινητοποίηση. Δηλαδή μου λέτε αν υπάρχουν. Νομίζω σα θεωρώ λίγο πιο σοβαρό.
Όταν μου λέτε και μου συγκρίνετε ποια ήταν η κοινωνική έγκριθμη κατάσταση το 2014 με το 2019, από το αν υπάρχουν κλούβες στον δρόμο ή όχι, νομίζω δεν βοηθάει την εικόνα. Έχει διαφορά το 2014. Έχει μια πολύ μεγάλη διαφορά το 2014 με το 2019. Όταν λοιπόν το κοινωνικό κλίμα είναι διαφορετικό. Όταν. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Τώρα του διορίσατε όλου αυτού που ήταν στου δρόμου και έχετε δεν καταγραφεί στην ελληνική πολιτική ιστορία ω σύνδρομο βούλτευση. Ναι, 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 ναι. Έχετε καταγράψει το όνομά σα. Έχει τελειώσει αυτό. Έχετε δικαιωθεί ιστορικά. Α πάμε παρακάτω. Ψεύτε και απαθεώνε. Λέω λοιπόν είναι διαφορετικό το πολιτικό κλίμα και σε επίπεδο κοινωνικών συγκρουσιακών εντάσεων ή όχι και σε επίπεδο πολιτικού σχεδιασμού. Μιλάμε πλέον για ένα άλλο πολιτικό σχεδιασμό. Είμαστε μακριά από την εποχή των μνημονίων, μακριά από το να επιβάλλονται μέτρα απ' έξω και όχι από εδώ. Έχει αλλάξει το πολιτικό μείγμα. Αρχίζουμε και αποκαθιλώνουμε και ξυλώνουμε το pullover της μνημονιακής λιτότητας μέτρο προς μέτρο και το βλέπετε και στη σημερινή συζήτηση στη Βουλή και στην αυριανή που θα ψηφίσουμε. Σύστο λέτε αυτό. Γιατί λέει, τα μέτρα αυτά δεν είναι. Τα κόμματα σας λένε ότι πήρατε 10 και δίνατε 1. Και αυτό να ήταν και αυτό ακόμα να ήταν. Και μάλιστα θα κάνετε προεκλογικά. Συνεπώς δεν είναι άδολη η προσφορά. Έχει πολύ συγκεκριμένη στόχευση. Όταν μέτρα τα οποία είναι μόνιμα και δεν είναι φάπαξ, προφανώς δεν λέγονται προεκλογικά. Δεύτερον, πότε θα περαφέρουμε αυτά τα μέτρα? Για πείτε μου εσείς πότε θα περαφέρουμε αυτά τα μέτρα. Πότε θα πληρωθούν οι 300.000 συνταξιούχοι που δεν παίρνουν σύνταξη και πεθαίνουν καθημερινά χωρίς να πάρουν σύνταξη. Να τελειώσουμε κάτι. Για να τελειώσουμε με το προεκλογικό το μέτρο. Να τελειώσουμε το προεκλογικό το μέτρο. Ένα-ένα. Να τελειώσουμε με το προεκλογικό το μέτρο. Γιατί τα μέτρα είναι προεκλογικά, τα φέραμε τώρα. Ωραία. Πότε για να μπορέσουμε να μοιράσουμε. Είτε με μορφή εφάπαξ, είτε με μορφή μερίσματος, είτε με μορφή μόνιμων μέτρων, είτε με φοροαπαλλαγές, είτε με χίλιους άλλους τρόπους. Πότε μπορούμε να κάνουμε επεκτατική πολιτική? Όταν πιστοποιηθεί το πλεόνασμα. Πότε πιστοποιείται το πλεόνασμα? Το πλεόνασμα κάθε χρονιά πιστοποιείται περίπου τέλος Απριλίου της επόμενης χρονιάς. Άρα το πλεόνασμα το 18, τον Απρίλιο, τέλος Απριλίου του 18, πιστοποιήθηκε πόσο ήταν. Και άρα βγάζει το 3,5% και το άλλο και το άλλο επιστρέφεται. Πρώτον. Δεύτερον, εγώ λέω να μην το κάνουμε τώρα. Άρα είναι κάθε χρόνο. Να μην το κάνουμε. Λέω λοιπόν, κακό το κάναμε τώρα, είναι προεκλογικό. Δεν έπρεπε να το κάνουμε τώρα. Όχι άλλο, να μην το κάναμε τώρα. Θα το κάνουμε σε 1,5-2 μήνες. Μισό λεπτό, μισό και γίνεται μαγεί. Κάθε ευρώ. Σαφέστατα. Άλλο για την κουβέντα τη κουβέντα λέω. Αν δεν το κάνουμε. Άλλο λέω εγώ τώρα. Πιστοποιήθηκε το πλεονάσμα. Άρα τώρα αρχίζουμε και παίρνουμε μέτρα τέτοια που γυρνάμε πίσω τα λεφτά που πήραμε από την κοινωνία έτσι κι αλλιώ. Το δεύτερο. Αν δεν το κάνουμε τώρα, στο όνομα ότι έχουμε μια κοινωνική ευελιξία και λέμε μην το κάνουμε τώρα, θα φανεί προεκλογικό. Θα το κάνουμε αργότερα. Αν το κάνουμε τον Ιούνιο, τον Ιούλιο, δεν ήταν προεκλογικό για τι βουλευτικέ. Άρα ούτε τότε πρέπει να το κάνουμε. Άρα θα το κάνουμε το Δεκέμβριο. Δηλαδή πιστεύει κανείς ότι αντέχει ο Φιλέντης απέναντι στο Ασφαλιστικό Ταμείο να περιμένει 8 μήνες. Παρόλο αυτό το πακέτο της ελάφρυνσης, εγώ δεν θα το πω προεκλογικό. Ναι. Πάνε οι πολίτες στην κάλπη στις 26 του μήνα και σας καταψηφίσουν άγρια. Δηλαδή έχετε μία διαφορά πάνω από 4 μονάδες. Δεν θα σημαίνει, δεν θα συνεπάγεται αυτό. Δεν θεωρείται και άγριο αυτό, αλλά τέλος πάντων. Όχι, με συγχωρείτε. Δεν θεωρείται και άγριο. Δεν θεωρείται. Το 3,7 ήταν άγριο. Το 4 είναι. Τι είναι, μαλακό, είναι χάμπι. Όχι, το 14 ήταν το μεγάλο του 4%. Δεν άγριο, μια διαφορά. Α, το κλίμα ήταν αυτό που σα έκανε. Μια διαφορά 4% δεν ήταν. Λοιπόν, εάν σα καταψηφίσουν οι πολίτες, θα πρέπει να λάβετε υπόψη σα το μήνυμα της κάλπης. Θα πρέπει δηλαδή να αντιληφθείτε ότι οι πολίτες αποσύρουν την νομιμοποίησή τους, την εμπιστοσύνη τους από την κυβέρνηση. Όχι, να σας πω λίγο. Όχι. Όχι, να σας πω και γιατί. Η πρωτιά στις ευρωεκλογές, κάθε φορά δηλαδή, ή θα πρέπει να βάλουμε ένα κανόνα που θα το βάλουμε και στο Σύνταγμα. Όταν το κυβερνητικό κόμμα στις ευρωεκλογές χάνει και θα έρχεται δεύτερο, θα οδηγούμε στις εθνικές εκλογές. Αν δεν το κατοχυρώσουμε αυτό συνταγματικώς, που καλά θα κάνουμε να μην το κατοχυρώσουμε. Όταν τα κάνετε, ήταν καλά. Που καλά θα κάνουμε να μην το κατοχυρώσουμε. Αυτό που οδηγεί στις εθνικές εκλογές και το αίτημά μας να πάμε στις εθνικές εκλογές το 2014 δεν ήταν η πιστοποίηση. Δεν ήταν η πιστοποίηση της διαφοράς 4% των ευρωεκλογών. Ήταν ότι ήταν ένας παραπάνω λόγος σε μια έκρηξη. Να βάλει και άλλο που η κυβέρνηση έφερε μέτρα σκληρής λιτότητας να περάσουμε σε μια άλλη φάση επαναδιαπραγμάτευση με τους δανειστές. Σε ένα άλλο μέτρο. Αυτή ήταν η ιστορία. Δεν ήταν κάτι άλλο. Και εσείς έχετε εφαρμόσει. Σαφέστατα. Και είναι και μνημονιάρα. Ορίστε κυρία Βουλευτή. Με συγχωρείτε κυρία Βουλευτή. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ζητάτε εκλογές για ποιο λόγο? Γιατί συνταγματικά δεν προβλέπετε. Ζητάτε εκλογές στην επομένη των ευρωεκλογών γιατί φοβάστε ότι μπορεί μέχρι τον Οκτώβριο,
που είναι η προβλεπόμενη συνταγματική ημερομηνία να γυρίσουν την παρτίδα. Διότι αν ο κύριος Τσακαλώτος δώσει και το ΕΚΑΣ, τότε θα σας έχει απογυμνώσει από επιχειρήματα. Κύριε Παυλόπουλε, ακούστε με μισό λεπτό. Ακούστε με μισό λεπτό. Δεν έχει καμία σχέση όλα αυτά τα οποία λέμε τώρα με την πραγματικότητα. Δηλαδή, ό,τι και να κάνει ο κύριος Τσίπρας, ό,τι και να κάνει, τι μπορεί να κάνει, που δεν μπορεί να κάνει, τι να κάνει. Τώρα λέει κάτι για το ΕΚΑΣ, ψελίζει ο Τσακαλώτος και τα λοιπά και αυτά. Τι να κάνει. Δεν γυρίζει αυτό το πράγμα πίσω όπως δεν έχει γυρίσει ποτέ, γιατί ο κόσμος ξέρει. Θέλω να σας θυμίσω ότι το 2014 δώσαμε εμείς κοινωνικό μέρισμα, όχι τέτοιο, κανονικό. Πήγε χρήματα ως ασφαλισμένη. Πριν τις ευρωεκλογές, το Μάρτι. Το Μάρτι. Και το έλλειμμα ήταν 9 πλάσιο από το κανονικό. Τώρα δεν υπήρχε αυτό που λέτε, υπήρχε πλεόνασμα. Πότε αυτά, αυτά που λέτε είναι όλα ψέματα. Ψέματα, ρε παιδί μου, ψέματα. Τι είναι αυτά που λέτε. Σας έχουν ποιος ήταν ο στόχος. Σας έχουν ταυτίσει με το ψέμα το ελληνικό. Εντάξει, λοιπόν, αφήστε μας πιέσει. Λοιπόν, ακούστε με μισό λεπτό τώρα. Ακούστε με. Τότε όμως, επειδή ήταν η ευρωεκλογία, θυμάστε, 25 ψηφίζουμε, 26 φεύγουν. Γιατί το δώσατε το Μάρτιο. Γιατί το δώσατε το Μάρτιο και το Δεκέμβρη. Διεκόπη. Για τον ίδιο λόγο που το δίνετε. Γιατί το δώσατε το Μάρτιο. Εσείς που λέτε. Γιατί το Μάρτιο και το Δεκέμβρη. Εμείς το Δεκέμβρη το δίναμε κάθε χρόνο. Το Δεκέμβρη. Τώρα τα άλλαξε. Τώρα δεν είπε το Μάρτιο. Γιατί δεν είναι κοινωνικό μέρισμα FAPAX αυτό το πράγμα. Είναι μόνιμα μέτρα. Πριν όμως είναι ψηφισμένα μόνιμα μέτρα. Είναι άλλο πράγμα. Τι θα γίνει. Δεν είναι κοινωνικό μέρισμα. Σε παρακαλώ. Προκόπη θα ήμουν σε πέντε διακοπή τώρα. Λοιπόν, άκουσε. Πριν μα είπε ότι τώρα πιστοποιήθηκε. Θα είχα πάρει και το Δημήτρη και το Χρήστο μαζί. Ω μόνιμα μέτρα, κυρία Γαλλίτσα. Όχι ως μέρισμα σε FAPAX, ως μόνιμα μέτρα. Αν χρειάζεται να πιστοποιηθεί πλεόνασμα, δεν είναι μόνιμο. Εσείς πριν είπατε αυτό και μετά τα αλλάξατε. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω άλλο. Θέλω να πω ότι επειδή επέκυντο οι εκλογές, εδόθηκε εντολή από το Σαμαρά να σταματήσει η καταβολή του επόμενου κύματος του κοινωνικού μερίσματος και να ξαναρχίσει τέλη Μαΐου. Γιατί ακριβώς το θεωρούσαμε αναξιοπρεπές να δίνεις τώρα αυτό το πράγμα τη Δευτέρα των εκλογών. Πρώτα των εκλογών, δεν έχει ξαναγίνει. Α, γι' αυτό. Τώρα, θέλω να πω κάτι άλλο. Ακούστε να δείτε. Επειδή χρειαζόταν, λέτε, να γίνουν οι εκλογές για να έρθετε εσείς να μας σώσετε. Και μετά κουράστηκε ο Τσίπρας πάρα πολύ και πήγε στο κότερο. Γιατί? Για να βάζει φόρους, να κόβει το ΕΚΑΣ, να υπογράφει μνημόνια, να υπογράφει το υπερταμείο, να υπογράφει τη Μακεδονία, να πηγαίνει βόλτα. Αφήστε, ακούστε με. Ακούστε με. Αυτά που θα ψηφίσουμε είναι τα δικά μας, κύριε. Αυτά είναι τα δικά μας, κύριε. Άρα δικαιωθήκατε. Όχι, γιατί εμείς, εσείς παραλάβατε στο 13% το ΦΠΑ που τον είχαμε πάει εμείς από το 23 και τον πήγατε 24. Επίσης παραλάβατε μειωμένο φόρο στα ενοίκια και τον ανεβάσατε. Παραλάβαμε 27% ανεργία, κύριε Βουλτεύση. 27% ανεργία παραλάβαμε. Αυτό παραλάβαμε. Μπορώ να μιλήσω. Μπορώ να μιλήσω. Αυτό παραλάβαμε. 27% ανεργία παραλάβαμε. Ακούστε. Άδεια ταμεία το Γενάρη παραλάβαμε. Εμείς αυξήσαμε. Και έχετε 31 δισεκατομμύριο. Τι θα γίνει τώρα, κύριε Παυλόπουλε. Σας απαντάει, μισθοδοσία. Ναι, ωραία, μπορώ να μιλήσω τώρα μια στιγμή. Λέω κάτι πραγματικό. Λοιπόν, εμείς αυξήσαμε το αφορολόγητο όριο στα 9.500 και εσείς το πήρατε στα 8.000. Τι λέτε, κυρία Βούλτευση. Ποιος κατήργησε το αφορολόγητο στους εμπόρους. Εγώ το κατήργησα το αφορολόγητο στους εμπόρους. Ποιος κατήργησε το αφορολόγητο στους εμπόρους. Ποιος το κατήργησε. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Το αυξήσατε κιόλας. Έχω και για ελεύθερους επαγγελματίες. Ναι, τι έγινε. Όλα ποιος τα κατάργησε το αφορολόγητο. Επίσης, ποιος εσείς... Θα απαντήσετε. Ποιος κατάργησε το αφορολόγητο σε ελεύθερους επαγγελματίες. Εγώ, ο Τσίπρας. Το ευρώ ήταν επικυβερνήσεως Νέας Δημοκρατίας Πασόκ. Μπορώ να πω κάτι. Δεν μου λέτε, η προκαταβολή του φόρου πόσο την παραλάβατε. 75%. Την παραλάβατε 55. Ήταν 70, την πήγαμε 55. Στο 100, κύριε. Και την πήγατε στο 100%. Και λειτουργήσε μία φορά η FAPAX. Μία φορά λειτουργεί αυτό. Δεν λειτουργεί 100 χρόνια. Και στους αγρότες. Ναι, κύριε Βούλτευση, μην το λέτε για το 2019. Το φόρο του πετρελαίου. Το είπατε το 16 αυτό. Το 19 δεν ισχύει. Το 100%. Μία φορά ισχύει αυτό. Και επειδή λέτε αυτό, ορίστε να, 13/5, επειδή θα τα κάνατε όλα και λέγατε να μην γίνουν οι αποκρατικοποιήσεις και όλα στο δημόσιο, να το 13 Μαΐου συνεδρίασε το υπερταμείο με τις θυγατρικές του. Και ποιες είναι οι θυγατρικές του, το ΤΑΙΠΕΔ, το ΕΤΑΔ, η ΔΕΗ, η ΕΙΤΑΠ, η ΕΙΑΤ.
Εσείς τα χώσατε όλο στο υπερταμείο, και... μέχρι και τα αρχαιολογικά. Λοιπόν, εσάς σε περιμέναμε. Έπρεπε λοιπόν. Ευτυχώς που δεν βάλει μέσα. Τώρα θα έχει τροπολογία για να βγουν. Όχι κύριε. Ήρθε ο υφυπουργός σας και είπε. Τώρα προχθές στη Βουλή. Πάμε σας παρακαλώ πολύ. Πρώτη γραμμή. Έχετε βάλει και τον κυρία Μακρύ. Δεν αφήστε τίποτα. Καλησπέρα παρακαλώ. Κύριε Παυλόπουλε. Ελάτε. Με ακούτε. Ναι, ναι. Καλησπέρα και σε εσάς και στους πανευρισκομένους σας. Καλησπέρα σας. Ιδιαίτερος στην κυρία Βούλτευση, την αγωνίστρια. Θα ήθελα καλησπέρα. Να με ακούσετε σας παρακαλώ προσεκτικά και εσείς και όλη η Ελλάδα, αλλά προπαντός εδώ οι ακροατές σας στην Αθήνα. Ναι. Θα αναφερθώ στο μέγα θέμα που απασχολεί τα τελευταία χρόνια, το πρόβλημα των ταξί. Κύριε Παυλόπουλε, έχουν μαζέψει οι εταιρείες, οι μαντράδες, που είναι λίγοι στον αριθμό και πασίγνωστοι από τις αγγελίες στην εφημερίδα, όλες τις άδειες που έχουν μεγαλώσει οι ιδιοκτήτες τους και δεν αντέχουν να τις δουλέψουν μόνοι τους, αλλά αγόρασαν και πολλοί επενδυτές τις άδειες, δίνουν 700 ευρώ το μήνα μόνο, έξω τον Αύγουστο, στον ιδιοκτήτη, αλλάζουν και το αυτοκίνητο με κάποιο καλύτερο εισαγωγής και βάζουν δύο φουκαράδες οδηγούς ταλέπορους και τους ρουφάνε το αίμα. 1.800 ευρώ δίνει το μήνα ο οδηγός, πληρώνει ο ίδιος ο φουκαράς το οίκα του, βάζει πετρέλαιο, πληρώνει τις εφαρμογές που είναι γραμμένος και περιμένει 4 ώρες απ' έξω από κάποιο ξενοδοχείο Αθηνών για να πάει τον τουρίστα μέχρι την Ακρόπολη για 10 ευρώ μόνο. Ο οδηγός βγάζει από 14 ώρες έως 16 μόνο 20 ευρώ την ημέρα για ένα κομμάτι ψωμί. Αυτή την εκμετάλλευση κάνουν. Η κρίση έχει κάνει πάρα πολλούς κρίσους. Ελπίζω η Νέα Δημοκρατία να τα διορθώσει, αν και με ακούνε οι υπεύθυνοι της Νέας Δημοκρατίας, να λειτουργήσει η Uber νόμιμα με κανονική φορολόγηση, γιατί η Uber είναι πανευρωπαϊκή, και να σταματήσουν τα μονοπόλια και οι κερδοσκόποι. Κυρία Μακρύ, σας ευχαριστώ πολύ. Οι μαντράδες ανεβάζουν την άδεια ταξί μόνοι τους κάθε εβδομάδα. Κυρία Μακρύ, ελάτε. Σήμερα στην ομιλία του κυρίου Τσίπρα στο Εγάλεο. Ακούστηκε το βασικό που ήταν. Ήταν και ο κύριος Θήμιος Λιμπερόπουλος, τον οποίο καλωσόρισε ο πρωθυπουργός από το μικρόφωνο. Επόμενη γραμμή. Ο κύριος Αραμπατζής, παρακαλώ. Καλησπέρα κύριε Παυλόπουλε. Καλησπέρα. Και χρόνια πολλά. Επίσης. Μιλήσατε για κλιμακωτά ωράρια. Τα κλιμακωτά ωράρια, κύριε Παυλόπουλε, το 80%, για να μην πω περισσότερο, όλα τα μεγάλα εργοστάσια βιομηχανίες εργάζονται 24 ώρες στο 24ωρο. Πιάστε, Λάρκο, ΕΑΒ, Ολυμπιακό, εδώ. Πιάστε τα λοιπάσματα, η αστυνομία, πυροσβεστική, οι πάντες δουλεύουν 24ωρα εργαζόμενοι. Αυτοί δεν είναι άνθρωποι. Δεν είναι πολίτες. Και ένα άλλο πράγμα, κύριε Παυλόπουλε, γιατί ο κύριος Παυλίδης δεν πρέπει να έχει εργαστεί ποτέ για να λέει κάτι τέτοια πράγματα. Πρώτο μέρος 12 ετών, το 1997 το πρώτο μέρος. 12 ετών και δεν γνωρίζετε εμπενέρισμο, τότε εμπενέρισμο. 24 ώρες το 24ωρο τα εργοστάσια και οι βιομηχανίες, κύριε Παυλίδη. Ευχαριστώ κύριε Ραμπατζή. Δεν κάπου να δουλεύει ένα εργοστάσιο 23 ώρες όταν πρέπει να δουλέψει εξαιτίας της φύσης της παραγωγής. Παρακαλώ. Επόμενη γραμμή. Ο κύριος Χατζιαργυρίου. Καλησπέρα σας. Κύριε Χατζιαργυρίου. Δεν τον έχουμε. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Η κυρία Τσατσανίδη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας κύριε Παυλόπουλε. Συγχαρητήρια και χρόνια πολλά. Να πείτε τον κύριο του ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω ποιος είναι, ότι εδώ για τα νοσοκομεία τα κρατικά, το 27 Φεβρουαρίου έκανα γενικές εξετάσεις, μου είπαν σε ένα μήνα θα χάσω το φως μου, πρέπει να χειρουργηθώ σε ένα μήνα και ξέρετε τι μου είπαν μετά μόλις γίνανε εξετάσεις μου. Ιούνιο, Ιούλιο και θα δούμε, επειδή δεν έχω λεφτά να πληρώσω τον γιατρό. Το καταλάβατε αυτό να πείτε του κυρίου. Θα διαφωνήσω.
ότι έχετε δίκιο και υπάρχουν και τέτοια φαινόμενα. Δεν θα διαφωνήσω. Ευχαριστώ, κύριε Τσακαλώτη. Να είστε καλά. Διάλειμμα και επιστρέφουμε στον κύριο Καρχημάκη, στον κύριο Διαμαντόπουλο, τον κύριο Μιχαλίτση και τον κύριο Τσίκα. Μια γραμμή, μια λέξη. Σήμερα δημοσιεύθηκε μια ανοιχτή επιστολή προς τον κύριο Πρωθυπουργό. Ναι. Όλοι οι φορείς του φαρμάκου έστειλαν μια επιστολή. Τον τελευταίο χρόνο δεν έχει μπει ούτε ένα νέο φάρμακο, μια νέα θεραπεία στην Ελλάδα. Ούτε ένα. Υπάρχουν του κόσμου θεραπείες στο εξωτερικό για μεγάλες και σοβαρές ασθένειες. Στην Ελλάδα δεν έρχονται λόγω της φορομπηχτικής πολιτικής του Πολάκη. Του στείλανε γράμμα στον Πρωθυπουργό. Του εξηγούν ότι δώσανε 1,8 δισεκατομμύρια το χρόνο. Δεν βγαίνουν. Θα κλείσουν 2.500 θέσεις εργασίας. Έχουμε για 15 λεπτά, κύριε Καρχημάκη, παρακαλώ. Αυτό που έχω να διαπιστώσω είναι το εξής, ότι ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε η Νέα Δημοκρατία έχουν τα εχέγγυα να μας βγάλουν από την πραγματική κρίση. Έχουμε αυτή τη στιγμή όλα αυτά τα επιδόματα που καλώς δίνονται, αλλά όμως δίνονται μέσα από μια αναδιανομή της φτώχειας. Αυτά είναι τα πραγματικά ματωμένα υπερπλεονάσματα. Και βεβαίως, αντί αυτούς τους πόρους να τους βρίσκουμε αναδιανέμοντας τη φτώχεια των ανθρώπων, θα έπρεπε να συγκρουστούμε με όλους εκείνους, το έχω πει και το επαναλαμβάνω, που υπονομεύουν το δημόσιο πλούτο. Και τι έχω να πω. Είναι αλήθεια ότι στην ουσία παίρνουν 10 και δίνουν 1. Διότι το ΕΚΑΣ καταργήθηκε. Έχουμε 250.000 συντάξεις οι οποίες εκκρεμούν. Η κυβέρνηση λοιπόν τι κάνει, επενδύει στο μη αναμενόμενο. Δηλαδή, αυτός που περιμένει να πάρει το 500άρικο θεωρεί ότι είναι μη αναμενόμενο. Ο άλλος που έχει να πάρει το αναμενόμενο σκέφτεται και λέει δεν έχω να κερδίσω από εκεί, διότι είναι το δικαίωμά του. Στον άλλον που τα έχει πάρει και το έχει ξεχάσει, του δίνει στα 500 και θεωρεί ότι είναι κάτι το οποίο είναι μια έκπληξη, είναι κάτι μη αναμενόμενο, είναι κάτι ασυνήθιστο, προσπαθώντας μέσα από την ψυχολογία να κερδίσει. Εμείς λοιπόν τι λέμε. Όχι αναδιανομή στη φτώχεια. Όχι στην υπερφορολόγηση. Όχι στη μείωση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, που στερεί πόρους από την ανάπτυξη. Λέμε σύγκρουση με τους κακώς έχοντες και κατέχοντες. Δηλαδή, σύγκρουση με όλους εκείνους που υπονομεύουν τον πλούτο. Προχθές, τι είδαμε. Είδαμε να έρθει μια τροπολογία στη Βουλή, σε νόμο του 11, που το έχω πει επανειλημμένα εδώ, για το λαθρεμπόριο του πετρελαίου, όπου γίνεται παράταση της εφαρμογής του ηλεκτρονικού ελέγχου εισρωών νεκροών των καυσίμων. 5 δισεκατομμύρια διαφεύγουν από τα λαθρεμπόρια πετρελαίου, καυσίμων, γενικώς τσιγάρων, πάνω από 5 δις. Αυτά μπορούμε να συγκρουστούμε. Εμείς ψηφίσαμε τους νόμους. Η ανατροπή ή η απομάκρυση της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, πού οδήγησε? Οδήγησε στην κυβέρνηση Σαμαρά να μην εφαρμόζει τους νόμους αυτούς και οδήγησε... Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι στην κυβέρνηση Σαμαρά. Και οδήγησε... Εγώ διαφώνησα με την κυβέρνηση. Ναι, αλλά τι να κάνουμε μας τώρα. Μας οδηγήσατε στην κατάρρευση. Εμείς. Τα καλά τα παίρνατε εσείς και τα κακά τα φορτωνόμαστε εμείς. Που σας κρατήσανε εκεί πέρα με σε το ξυλόνο που είχατε εξαφανιστεί. Δεν λες, ήρθε ο κύριος Σαμαράς, ήρθε ο κύριος Σαμαράς και μας είπε για κυβέρνηση ειδικού σκοπού. Κυβέρνηση ειδικού σκοπού για να βγει πρωθυπουργός. Για να βγει πρωθυπουργός και όχι να σωθεί η χώρα. Ήσασταν στην κυβέρνηση. Θέλατε συνεννόηση. Υπονομεύσατε. Κακώς είμαστε στην κυβέρνηση. Παιδί μου ήταν υπουργός και αρχηγός σου. Είμαστε στην κυβέρνηση. Ωραία, τι πάθαμε. Κακώς είμαστε στην κυβέρνηση της δεξιάς. Τελεία. Έχω άποψη. Διαφωνούσα με τον Βενιζέλο στα εκτελεστικά γραφεία. Διαφωνούσα με τον Βενιζέλο στα εκτελεστικά γραφεία. Καταλαβαίνεις τι λέει λοιπόν, τώρα. Καταλαβαίνω τι λέω και κάνω και την αυτοκριτική μου. Και διαφωνεί ο άνθρωπος με το κόμμα. Με την αρχηγό λοιπόν, του που ήταν υπουργός. Και διαφωνώ και κάνω και την αυτοκριτική μου γιατί συνεργαστήκαμε με τη δεξιά. Πάντως και η αρχηγός του κύριου Καρχημάκη
Έχει πει ούτε με τον έναν, ούτε με τον έναν, ούτε με τον άλλον. Όταν ήταν υπουργοί, καλά ήταν. Έχει παρείτε. Λοιπόν, υπονομεύσατε τη χώρα. Υπονομεύσατε τη χώρα. Υπονομεύσατε τη χώρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θα ήθελα από το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν σας διέκοψα. Εγώ θα ήθελα από το ΣΥΡΙΖΑ να συγκρουστεί με αυτά και δεν συγκρούεται. Υπάρχουν πόροι. Υπάρχουν πόροι οι οποίοι μπορούν να συλλεχθούν χωρίς να πειράζουμε ούτε τους πραγματικούς δημιουργούς της οικονομίας, ούτε τους μικρομεσαίους, ούτε τους μισθωτούς, ούτε τους συνταξιούχους. Δεν μπορεί να παίρνουμε 10 και να δίνουμε ένα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ορίστε, κύριε Διαμαντόπουλε. Κύριε Παυλόπουλε, αν μου επιτρέπετε, εγώ θα αναφερθώ σε ένα άλλο θέμα που το θεωρώ εξίσου σημαντικό. Θέλω να αναφερθώ στην ανομία η οποία κυριαρχεί τα τελευταία χρόνια στην πατρίδα μας. Θέλω να μιλήσω για το άβατο των εξαρχείων, όπου αν επιχειρήσεις να πας το απόγευμα εκεί ή το βράδυ, δεν μπορείς να περάσεις από τα εξάρχεια. Θέλω να μιλήσω για αστυνομικούς οι οποίοι γίνονται στόχοι. Αστυνομικοί, απλά παιδιά, νέα παιδιά που με 800 ευρώ καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες, τόσο να προστατέψουν τους ίδιους τους πολίτες, όσο να προστατέψουν και τις περιουσίες και τις επιχειρήσεις μας. Θέλω να μιλήσω για πολίτες οι οποίοι βάζουν κάγκελα στα σπίτια τους, γιατί η εγκληματικότητα έχει αυξηθεί κατακόρυφα, κύριε Παυλόπουλε. Και θέλω να πω ότι οι επιχειρήσεις βάλλονται. Φαίνεται πάντως ότι απόψε είχαμε νέα επίθεση. Στα γραφεία του Πασόκ με Μολότοφ. Μετά την πορεία στο κέντρο της Αθήνας του Μουφοντίνα. Την καταδικάζουμε, κύριε Παυλόπουλε. Είναι πλήγμα κατά της δημοκρατίας μας. Πρέπει και η πολιτεία και η τοπική αυτοδιοίκηση να εκπονήσουν ένα σχέδιο το οποίο να επανέλθει η δημόσια τάξη και η ασφάλεια και το αίσθημα ασφάλειας στους πολίτες. Κύριε Παυλόπουλε, η ανασφάλεια που νιώθουν οι πολίτες είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό. Πολίτες δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν το βράδυ, ειδικά στο κέντρο της Αθήνας. Τουρίστες, οι οποίοι βγαίνουν να πάνε να κάνουν μια βόλτα. Συνομιλούσα με αστυνομικούς από το κέντρο των Αθηνών και μου λέγανε ότι υπάρχει πρόβλημα μεγάλο για τους τουρίστες, τους απλούς που έρχονται στην Αθήνα και δεν μπορούν, κύριε Παυλίδη, λόγω της μικροεγκληματικότητας που υπάρχει και λόγω των ανθρώπων που έχουν κατακλείσει το κέντρο της Αθήνας, τους παράνομους μετανάστες που έχουν εισέλθει, και υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα για τους ίδιους τους τουρίστες. Αυτοί, ξέρετε, μεταφέρουν και στο εξωτερικό ένα μήνυμα το οποίο λένε: επισκεφτήκαμε την Ελλάδα, επισκεφτήκαμε την Αθήνα και υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Πρέπει λοιπόν όλοι μαζί, και τοπική αυτοδιοίκηση. Πάντως θεωρείται ασφαλής πολιτεία. Πολύ η Αθήνα ως προορισμός ευρωπαϊκός σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές πολιτείες. Κύριε Παυλίδη, διαφωνώ μαζί σας. Και το Λονδίνο εκτός όχο, αλλά ασφαλής πόλη θεωρείται. Διαφωνώ μαζί σας, κύριε Παυλίδη. Αν κάνετε που πιστεύω ότι κινήσετε στο κέντρο της Αθήνας, στα εξάρχεια δεν θα μπορείτε να περάσετε. Στο κέντρο της Αθήνας, αν πάτε από τις Σοκράτους και κάτω, ναρκωτικά, πορνεία και όλα αυτό, υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα. Και εν ώψη της τουριστικής περίοδου, πρέπει να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα. Εγώ ήθελα να σταθώ, κύριε Παυλόπουλε, πάνω σε αυτό το θέμα, το οποίο μου λένε και πολίτες που συνομιλώ μαζί τους, να το αναδεικνύουμε αυτό και γνωρίζοντας την ευαισθησία σας, δίνετε βήμα και μπορούμε να αναπτύξουμε και θέματα τα οποία τώρα δεν άπτονται με τις ευρωεκλογές. Αυτό ήθελα να πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ορίστε, κύριε Μιχαλίτση. Κύριε Παυλόπουλε, εγώ δύο θέματα θέλω να θίξω. Το ένα έχει να κάνει με το πακέτο των ελαφρύνσεων που αναφέρατε προηγουμένως και ειδικότερα για τις 120 δόσεις, σε συνδυασμό με το ότι υπάρχουν κατηγορία πολιτών, κατηγορία ανθρώπων, ελευθέρων επαγγελματιών που με τις προσαυξήσεις έχουν ανέβει σε δυσθεώρητα ποσά τα νούμερα που πρέπει να πληρώσουν, που ακόμα και με την περικοπή των προσαυξήσεων οι 120 δόσεις δεν τους ωφελήσουν και αφήνουν έξω. Άρα θα πρέπει να υπάρξουν κάποιες βελτιώσεις σε αυτό για να πιάσουν μεγαλύτερη γκάμα ανθρώπων. Δηλαδή οι προσαυξήσεις σε ανθρώπους όπου για 10 χρόνια δεν παίρνουν καν σύνταξη, ενώ θα μπορούσαν να παίρνουν, αν είχε ληφθεί νωρίτερα το μέτρο, ίσως τους έβαζε μέσα. Αυτό πρέπει να βελτιωθεί. Το δεύτερο που θέλω να θίξω έχει να κάνει με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις προκλήσεις οι οποίες η επόμενη κοινοβουλευτική περίοδος στη συζήτηση που θα ακολουθήσει έχει να λάβει πολύ σοβαρές αποφάσεις. Καταρχήν, η διαδικτυακή επικοινωνία, το ίντερνετ, τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα είναι θέματα τα οποία με απασχολούν όλους τους Έλληνες αλλά και Ευρωπαίους πολίτες και θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να δει πώς διασφαλίζονται. Υπάρχουν θέματα όπως η μεταχείριση των ζώων που θα πρέπει να υπάρξουν ποινές, αν θέλετε, στα μέλη-κράτη της Ευρώπης τα οποία δεν εφαρμόζουν αντίστοιχες
προτάσεις προστασίας. Και θέλει και πιο ουσία θέματα υπάρχουν, όπως η εξόρυξη ορυκτών για καύση και παραγωγή ενέργειας. Θα πρέπει να περάσουμε σε πολιτικές αποφάσεις μείωσης επιδοτήσεων τέτοιων εξορύξεων και να γυρίσουμε σε εναλλακτική ενέργεια, σε ανανεώσιμες πηγές, στο αέριο. Και αν θέλετε, το πιο σημαντικό για μένα και σαν Έλληνας και σαν εκπροσώπηση που θα θέλαμε να υπάρχει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι συνδυασμός δύο πραγμάτων. Ο πρώτος, όταν υπάρχουν μία, δύο, τρεις χώρες οι οποίες διαφωνούν με αυτά που λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να υπάρχει βέτο και να μην εφαρμόζονται, κάτι που δημοκρατικά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει στην Ευρώπη. Ναι. Και το πιο ουσιαστικό που είπα σαν Έλληνας, να υπάρχουν Έλληνες ευρωβουλευτές που θα είναι στο Κοινοβούλιο και δεν θα απουσιάζουν όταν συζητιούνται θέματα όπως η γενεκτονία των ποντίων και αναιρούνται ψηφίσματα που όλοι μας περιμένανε θα έπρεπε να στηριχθούν. Ο κύριος Τσίκας, παρακαλώ. Επειδή έγινε το πέρασμα από τον προηγούμενο ομιλητή, θα πω ένα γι' αυτό, για αυτά τα ζητήματα που έθεσα. Είναι πολύ σοβαρά. Επειδή υπάρχουν στην ατζέντα του ποταμιού για τις ευρωεκλογές και είναι και στην διακήρυξη Ευρωπαϊκή Αναγέννηση που προτείνει ο Μακρόν, υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα μεγάλα ζητήματα τα οποία έχουν τεθεί στο διάλογο των ευρωεκλογών. Πολύ συγκεκριμένα όμως, δεν είναι ελευθερία, αλληλεγγύη, δικαιοσύνη. Μείωση της χρήσης φυτοφαρμάκων κατά 50%. Κοινοί ευρωπαϊκοί κανόνες για το διαδίκτυο, έτσι, ώστε να αποφεύγει τη ρητορική της βίας και τους μίσους και τα ψεύτικα στο διαδίκτυο. Μερικές άλλες πολύ σοβαρές προτάσεις του Μακρόν, τις οποίες έχει αποδεχθεί και το ποτάμι. Για παράδειγμα, κοινός ευρωπαϊκός στρατός, κοινή ευρωπαϊκή συνοριοφυλακή, κοινό ευρωπαϊκό λιμενικό σώμα. Καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικά είναι όλα αυτά τα ζητήματα για μια παραμεθόρια σε εισαγωγικά χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως είναι η Ελλάδα, με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, το προσφυγικό κύμα και όλα τα θέματα που έχει ασφάλειες που έχει ευρύτερη περιοχή μας, στη Μεσόγειο, στα Βαλκάνια, στη Μέση Ανατολή. Για το θέμα τώρα των δαπανών, εγώ θέλω να κάνω μια σοβαρή μια παρέμβαση. Νομίζω ότι γενικώς στην Ελλάδα κάνουμε μια συζήτηση αποσπασματική, δηλαδή τώρα έχουμε κάποια επιδόματα, δίνουμε, έχουμε κάποιες, αν θα περικοπούν για λίγο οι συντάξεις ή για όχι, γίνεται ολόκληρη ιστορία, επί τρεις μήνες συζητούμε για τις συντάξεις. Το σοβαρό θέμα που αντιμετωπίζει μπροστά της η χώρα είναι η πρόκληση των μεγάλων μεταρρυθμίσεων. Η χώρα χρειάζεται ριζικές αλλαγές, βαθιές μεταρρυθμίσεις, μεγάλες τομές για να μπορέσει να υπάρξει ανακατανομή και πόρων και ανθρώπινου δυναμικού, εξουσιών, αρμοδιοτήτων. Εάν δεν γίνουν αυτά, συνεχώς θα κυνηγάμε την ουρά μας. Δηλαδή θα έχουμε πολύ λίγες, δεν θα έχουμε απελευθέρωση πόρων, θα έχουμε πολύ λίγα χρήματα και θα τσακωνόμαστε πού θα δώσουμε τα ψίχουλα. Σε εισαγωγικά το λέω το ψίχουλα. Τώρα, επειδή επομένως λοιπόν, ναι, καλό είναι, επειδή οι πόροι της χώρας είναι πολύ περιορισμένοι, να δούμε πού πρέπει πραγματικά να δοθούν σημαντικές ενισχύσεις. Δηλαδή, οι νέοι, που έχουμε πάρα πολλούς νέους που αναγκάζονται να φύγουν, που πρέπει να μπουν στην αγορά εργασίας. Εδώ πέρα πρέπει να υπάρξουν, εδώ πέρα δεν μιλάει κανείς. Πρέπει να υπάρξουν εδώ πέρα ενισχύσεις. Υπάρχουν άνθρωποι παραγωγικών ηλικιών που κινδυνεύουν ή που είναι εκτός αγοράς εργασίας ή που κινδυνεύουν να μείνουν. Και εκεί πέρα πρέπει να υπάρξει σοβαρή μέρημνα. Δεν μπορούμε να συζητάμε μόνο αποσπασματικά επειδή κάτι μας περίσσεψαν τώρα, άντε τα δίνουμε και τελειώνουμε. Υπάρχει και του χρόνου και του παραχρόνου και οι επόμενες χρονιές. Σοβαρό σχέδιο δεν υπάρχει και κυρίως μια σοβαρή συνένεση γύρω από τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις. Αν δεν υπάρξει αυτό, συνεχώς θα καταναλωνόμαστε σε αυτού του τύπου τις αντιπαραθέσεις 5 πάνω 5 κάτω. Τώρα, κύριε Παυλίδη, επειδή και απόψε φαίνεται ότι έχουμε σοβαρά επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας και επίθεση με μολότοφ στο Πασόκ, είναι 5-6 μέρες τώρα που η υπόθεση αυτή κλιμακώνεται. Και το ερώτημα είναι, άκουσα και την κυρία Γεροβασίλη να λέει για τους συνδικαλιστές της αστυνομίας ότι έχουν να δουλέψουν 20 χρόνια κτλ. Ο κύριος Μητσοτάκης λέει ότι τους ανέχεστε. Παριστάνεται το θεατή σε όλη αυτή την ιστορία, στις καταδρομικές επιθέσεις και ούτω καθεξής. Το ερώτημα μου είναι, θα κάνετε κάτι γι' αυτό, μπορείτε να κάνετε κάτι? Θα στείλουμε τις αύρες. Νομίζω ότι τα προβλήματα αστικής φύσεως της μεγαλοπόλης κυρίαρχα υπάρχουν ζητήματα τα οποία δεν λύνονται ούτε με τη λογική που μπήκε πριν εν ώψη της τουριστικής περίοδου. Εν ώψη της τουριστικής περίοδου δεν λύνει το πρόβλημα των εξαρχείων. Να είμαστε ξεκάθαροι. Χρειάζεται πολύ πιο σοβαρές. Όχι για τα εξάρχεια, κύριε Παυλίδη. Πιο σοβαρές στρατηγικές αυτό το ζήτημα. Προφανώς το ζήτημα της αστυνομικής ασφάλειας είναι ένα πολύ βασικό ζήτημα. Δεν είναι το μόνο. Δεν πα μόνο με αστυνομοκρατία και με αστυνομικά μέτρα να λύσει το ζήτημα των εξαρχείων.
προσπάθησε να τον λύσει στο παρελθόν. Με τον Αρκουδέα δεν λύθηκε ποτέ. Από τον Αρκουδέα που ήμουν φοιτητή εγώ. Χρειάζεται, κατά τη γνώμη μου, έτσι κι αλλιώς, χρειάζεται ένα σχεδιασμό και πολιτικό και αστυνομικό σε αυτήν την ιστορία και κοινωνικό. Να κάνει ανοιχτέ πόλει, να διαμορφώσει και να φέρει ζωή στα εξάρχεια και όχι να τα απομονώνει. Είναι μια μεγάλη κουβέντα, δεν νομίζω σε ένα κλείσιμο μπορεί να την κάνω. Εγώ θα απαντήσω πολύ γρήγορα σε τρία ζητήματα τηλεγραφικά. Πρώτον, στις ληξιπρόθεσμες μεσοφυλές δημοσίου. Οι ληξιπρόθεσμες μεσοφυλές δημοσίου λειτουργούν σε καθεστώς στοχοθεσίας. Έχουμε στόχους. Υποχρέωση γύρω από αυτό και είμαστε εντό των στόχων. Δεν έχει φύγει η στοχοθεσία μας από τις ληξιπρόθεσμες οφειλές δημοσίου, άρα παρότι υπάρχουν οφειλές έτσι κι αλλιώς, άρα τηρούμε τις υποχρεώσεις μας του προγράμματος. Δεύτερον, το μοντέλο. Στο ιδιωτικό τομέα έχουν φύγει εκτός στόχου. Μιλάω για τις οφειλές δημοσίου, αυτές που οφείλουμε και είναι με στοχοθεσία. Δεύτερον, η σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα δεν είναι πανάκια, ούτε είναι εχθρός μας. Προφανώς και υπάρχει. Να σας θυμίσω ότι το πακέτο Γιουγκέρ κυρίαρχα είναι πακέτο ΣΔΙΤ. Το θέμα είναι άλλο η σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και είναι άλλο η συνειδητή πολιτική της Νέας Δημοκρατίας να υποβαθμίζει το δημόσιο τομέα είτε με τη μείωση των δημοσίων δαπανών, είτε με την υποστελέχωση και τη λογική 5 αποχωρήσεις, μία πρόσληψη για να παραχωρεί τέτοιες υπηρεσίες στον ιδιωτικό τομέα. Είναι άλλο το ένα και άλλο η σύμπραξη. Τρίτον. Νομίζω ότι όποιος ποντάρει στο μαύρο πλέον, στο 19, βγαίνοντας από τα μνημόνια και μπροστά στις αξιολογήσεις των οίκων για την ελληνική οικονομία, των οίκων αξιολόγηση για την ελληνική οικονομία, μπροστά στην αντίληψη ότι μπορούμε πλέον και έχουμε ταμείο για να μπορέσουμε να γυρίσουμε την ιστορία της λιτότητας, να διαμορφώσουμε μια άλλη κοινωνική πολιτική, να ξαναγυρνάμε σιγά-σιγά όχι στο παρελθόν, αλλά σε μια φιλολαϊκή, κοινωνική πολιτική και αναπτυξιακή πολιτική. Όποιος ποντάρει στο μαύρο και στην καταστροφολογία με μια λογική μηδενισμού, νομίζω θα απαξιωθεί. Και όποιος πόνταρε σε αυτό και η Νέα Δημοκρατία το έκανε απόλυτα συνειδητά αυτό, νομίζω δεν της βγήκε κανένα αφήγημα και έχουν καταρρεύσει όλα. Χρειάζεται μια μεγάλη συζήτηση για τον μεταμνημονιακό προγραμματισμό της χώρας, για τον μεταμνημονιακό σχεδιασμό και εκεί κατά τη γνώμη μου δεν περισσεύει κανείς. Ας βάλουμε πρώτα τα προγράμματα μας κάτω, τι Ευρώπη θέλουμε, τι ελληνική οικονομία θέλουμε, τι ανάπτυξη θέλουμε και θα το συζητήσουμε πολύ σοβαρά. Είστε, κύριε Βουλευτή, σας παρακαλώ. Επί του πρώτου δεν έχουμε λάβει απόφαση. Εδώ πέρα απάντηση. Εδώ πέρα οι Μολότοφ πάνε και έρχονται. Προσαγωγές μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν καμία. Το πρόβλημα δεν είναι επιχειρησιακό, είναι ιδεολογικό. Γι' αυτό προσπαθείτε τώρα κι εσείς να τα πάτε από εδώ, να τα πάτε από εκεί και δεν πειράζει. Και τι κάνει και δεν γίνεται. Γιατί δεν το λύσατε. Να κάνουμε μια 40 νύχτα. Χρόνια γιατί δεν το λύσατε. Εμείς, 40 χρόνια, ναι. Όχι, αυτή η κατάσταση δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε. Λοιπόν, εσείς. Αφήστε μας τώρα. Ακούστε. Στο κεντρικό συμβούλιο της ΕΦΕ ήμουνα και περιφρούσα το πολιτικό. Μπορείτε να σταματήσετε. Τι μου λέτε τώρα αν υπήρχε δεν υπήρχε. Να σταματήσετε. Η στουρνάρη είχε γίνει Μόσχα από τον εαυτό σα. Τι μου λέτε τώρα. Από τον εαυτό σα περιφρούνετε του πάντε. Εσεί τα κάνετε όλα. Όλα να μην το κάψουνε. Όλα τα φιλαράκια σας είναι μέσα σε όλα. Τι είναι αυτά που είναι. Και λοιπόν, κυρία Βούλτεψη, δεν είστε στο τηλεφινάριο σε επιθεώρηση σε Βερολίνο. Κάντε ένα σοβαρό πολιτικό λόγο. Κάντε ένα σοβαρό πολιτικό λόγο. Ποια τα φιλαράκια μου. Ποια τα φιλαράκια μου. Θα μιλάω. Ποια τα φιλαράκια μου. Καταρχήν όχι τα δικά σας, του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μίλησα. Σας μίλησα για τα φιλαράκια σας, τους ακροδεξιούς και όλα αυτά. Μα είναι επίπεδο αυτό συζήτηση. Ακούστε με την ακροδεξιά. Με την ακροδεξιά. Αφήστε με τώρα. Εσείς ρίξατε μαζί την κυβέρνηση με την ακροδεξιά. Και εσείς ψηφίζετε μαζί με την Χρυσή Αυγή, είναι σωστά. Με τη Χρυσή Αυγή, και εσείς είστε, ναι. Ευρωπαϊκό Κεντρό Κόμμα. Λοιπόν, μπορώ να πω, κύριε, ακούστε, έχετε ένα πρόβλημα. Επιλεκτική μνήμη. Σας παρακαλώ, κύριε Καρτιμανίδα. Μα είναι χειδέοντα αυτό που κάνετε. Τα φιλαράκια σας, το ένα, το άλλο, το κότερο με το κουράκι πάνω στους νεκρούς. Τώρα θα σταματήσετε. Σας λέω, είναι ανήθικο αυτό που κάνετε. Ένα-ένα, όλοι οι δήμαρχοι που βγήκατε χτες και τους στηρίξατε, σας έχουν γυρίσει την πλάτη. Και ζητάνε να μην τους στηρίξετε. Σας παρακαλάνε να μην τους στηρίξετε. Αν είναι όλα τόσο ωραία, τότε γιατί ο Φιλίππου που είναι αντιπεριφερειάρχης της Δούρου. Ο Καραμέρος, δικό σας άνθρωπος. Όλοι γιατί, οι άνθρωποι. Γιατί στην αυτοδιοίκηση με και άλλη δυναμική αυτοδιοίκηση. Ναι, τότε γιατί βγάλατε στηρίξματα. Δεν θέλουμε. Άλλο η περιφέρεια. Άλλο η περιφέρεια. Σας συγχάθηκε και αγάπησε εσάς. Βγάλατε χτες. Το είδα, το σύγχαμα στην Άρτα, στην Πρέβεζα και στη Λευκάδα. Ναι, ναι, ναι. Αυτοί είναι μετακινούμενοι. Α, ήταν μετακινούμενοι. Και ένας μουρλός που πάνεζε. Βεβαίως. Ναι, 36 είχατε εκεί. Ναι, εντάξει, είναι μετρημένα. Καλή σας νύχτα, σας ευχαριστούμε πολύ. Κινδυνεύετε να γίνετε γραφικοί και να σας θυμάμαι αυτό. Είστε γραφικοί.